Άιντε καλημέρα αδέρφια, καλημέρα γίγαντες, καλημέρα, καλημέρα. Μύρισε Παρασκευήλα σε λέω, έτσι έλεγε κάποια στιγμή παλιά ο Άκης Αγγεσολόγλου εδώ πέρα και το έχω υιοθετήσει κι εγώ. Μύρισε Παρασκευήλα. Πολύ καλά κάνει. Και είσαι συντονισμένος στον λίμπερο της καρδιάς σου στους 107,4 μεγάκυκλους των FM. Ένα μεγάλο ευχαριστώ με το καλημέρα, με το καλημέρα στον Χρήστο Κιώση που έκανε τα μαγικά του και έχουμε μηνύματα. Γιατί σήμερα, αν δεν είχαμε μηνύματα, Παναγιώτη, μάρκα το λιγάκι αυτό. Τώρα κάτσε, περίμενε, τα κάνουμε όλα. Ορίστε. Ενώ να το πατήσει εκεί πέρα, θα φύγει η μέρα. Ωραία, okay, πάμε. Ωραία, λοιπόν τώρα έχω ένα μικρόφωνο εδώ πέρα, το οποίο παιδιά νιώθω σήμερα σαν το Βασίλη Γεωργίου. Έλα, θα μπει τώρα Αμερικάνος, αλλαγή θα μπει. Στο τελικό Σλάβια ΑΕΚ, ΑΕΚ Σλάβια Πράγας κανονικά. Σκορ, θυμάσαι. Σι, 60... Τι 60 ρε Ασλάμα. 89-82. 89-82, ναι. Έτσι, μπράβο. Καθόλου δεν το, ναι, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, Λίμπερο. Λίμπερο, Χρήστος Κιώσης είναι και σήμερα μαζί μας. Δίνει λίγο το χαλάκι μας. Δώσε λίγο το χαλάκι μας, Χρήστο Κιώση. Λοιπόν, η εκπομπή από σήμερα, και το λέω αυτό για τις επιχειρήσεις που ακούνε, καθιερώνει την χορηγία της μίας ημέρας. Δηλαδή, ανοίγει η Τρόικα, με Τσαλτίδη, Παπαδόπουλα και Ασλαμή, για τους φίλους Ασλαμά, την χορηγία μίας ημέρας. Όποιος θέλει, εννοείται το κάνουν εκατομμύρια ραδιόφωνο σε όλο τον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια, εμείς το είχαμε κλειστό αυτό, από σήμερα ανοίγουμε την χορηγία της μίας ημέρας. Δηλαδή, μπορεί να θέλει μια επιχείρηση, για κάποιο λόγο να θέλει να μπει για μία μόνο μέρα συγκεκριμένη να μπει χορηγός της εκπομπής. Το ξεκινάμε από σήμερα και καλημερίζουμε. Ποιος? Καλημερίζουμε. Χρήστο, έχεις το κομμάτι έτοιμο, το ελληνικό, όπως σου είπα. Το ελληνικό. Έτσι. Αν το έχεις. Ωραία, ωραία. Οπότε κλείσε το χαλί μας. Κλείσε το χαλί μας, πάμε. Λοιπόν, χορηγός της σημερινής εκπομπής. Ειδικά μόνο για σήμερα, πέρα από όλους τους άλλους που έχουμε. Παναγιώτη, αν μπορείς, βγάλε τους χορηγούς του άλλου, παλικάρι μου. Είναι το Punk Rock Bar Μπάτε Σκύλι στην Ολύμπου 61, στο κέντρο της πόλης. Τόσο ρε ξεφτύλα! Πάρε τους χορηγούς, έλα κυριούλη, έχεις χορηγούς κάθε μέρα. Ναι ρε ξεφτύλα ρε από εδώ πέρα ρε, δεν τρέπεσαι καθόλου. Τσιπά μηδέ ρε. Ολύμπου 61, ρε εσύ. Θα πάω εγώ τους πρόβο τους Μπάτε Σκύλους αλέστε, περίμενε. Έτσι ξετσίπω το πράγμα ρε παιδί μου. Κάθε μέρα αυτά θα έχεις, φίλε. Χριστό, κάθε μέρα από... μέχρι το Μάιο. Κάθε μέρα μέχρι το Μάιο αυτά θα έχεις. Χριστό, φώναξε τον Άγγελο τώρα. Ναι. Ή την Έλενα ή τον Άγγελο. Εγώ δεν φώναξε τον Άγγελο. Εσύ, χορηγό εμένα. Την προπόνηση έκανε το χορηγό. Βρεμπέ τώρα. Την προπόνηση την έκανε χορηγία. Βρεμπέ τώρα. Ξεφτύλα, λοιπόν, το Punk Rock Bar. Μπάτε Σκύλι, αλέστε. Ολύμπου 61 που βρίσκεται εκεί από το 2007 στο κέντρο της πόλης. Έχουμε πάρα πολλές ακροάτες και ακροατές οι οποίοι είναι θαμώνες του μπαρ και θα χαρούν ιδιαίτερα. Μπορεί να είναι και θαμώνες και ποδοσφαιριστές. Μας στηρίζει την σημερινή ημέρα. Μπάτε Σκύλε, Punk Rock Bar, ανοιχτά από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα ξημερώματα. Ολύμπου 61 στο κέντρο της πόλης. Σταθερά, πρώτη ώρα εκπομπής είναι ο Γιαβορίδης ο Σπύρος, εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων, μας στηρίζει εδώ και περίπου 1,5 με 2 μήνες, προσφορά πλυσέ σίτα για όλες τις πόρτες προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη μόνο 120 ευρώ. Υπάρχουν κουνούπια ακόμη και τώρα κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Έλα είναι δίπλα μου, πάρτο! Γιαβορίδη Σπύρο, χλεβάζει του. Άντε ρε, πουλά ναι. Πλέμμα συνέχεια κάθε μέρα τώρα. Επειδή πήγε σε κάνει επιφυλητική εμφάνιση με Σαντορίνη, τα βάζει με τον Πάο Κάκο. Επταλόφου. Επταλόφου. Στην Άξο έπαιζα. Στην Άξο, Επταλόφου 31. Τον άλλαξε τον αέρα σου. Χρήστο, δεν ξέρει και πού έπαιξα. Δεν κάνει και μαγκέ. Χρήστο, αν συνεχίσει έτσι με τον Πάτε Σκύλι, δεν κάνω πλάκα, φωνάζει τον Άγγελο. Να φύγουν οι χορηγοί. Ή φεύγει ο Παπαδόπουλος. Θα βρούμε άλλον. Ή φεύγει ο Παπαδόπουλος. Κυριούλη μου, θα βρούμε άλλον. Ή φεύγω εγώ αδειούλα για 10 μέρες να περάσω αρχοντικά. Μην χρειαστείς κανένα χρόνο, γιατί έτσι όπως πάει η Λίβερπουλ και ο ΠΑΟΚ. Συγγνώμη. Για κανένα χρόνο. Χρήστο. Κανένα χρόνο. Πρώτο Σεπτέμβριο θα έρθει. Χρήστο. Η Λίβερπουλ πια που είδαμε στην Νάπολη. Ναι, θα δεις ποια Λίβερπουλ. Περίμενε. Συγγνώμη, ποια Λίβερπουλ. Θα δεις ποια Λίβερπουλ στην Αγγλία, θα δεις. Περίμενε. Α, πέμπα. Θα δεις ποια Λίβερπουλ. Το ξέρω. Επί Βρετανικού εδάφους, αυτή θα δει. Χρήστο, ναι. Αυτή μέχρι 20. Βάλε αγόρι μου σχολείου το Express. Βάλε το Express του Πάκου, δεν σταματάει πουθενά. Στον Πάκου πρώτο φαβορή είμαι. Φέρτε μου και τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα και τους Γιουβέντους, όλους φέρ τους ρε φίλε. Χρήστο, όλους. Θα με θυμηθείς, μέχρι 20 Οκτώβρη η Λίβερπουλ. 6 καρπούζια σε μια μασχάλη, μόνο ο Λουτσέσκου ρε φίλε. Χαρτάκι δεν είχε χθες, τι έγινε. Χρήστο, ο Μέτριος Πάοκ μόνο, δεν μας αρέσει ο Πάοκ.
καλά. Ζαμπά, απ' τη χαρά μου, ζαμπά. Όταν... Χρήστο, Χρήστο, μέχρι 20 Οκτώβρη η Λίβερπουλ θα με θυμηθείς. Από το League Cup είναι έξω. Άλλος πηγαίνει σε γιορτή, όπως λέγεται το τραγούδι, άλλος πηγαίνει σε γιορτή, ο ΠΑΟΚ. Άλλο στην πίκρα πάει να βρει, να ο Τσαλτίνης που μπαίνει μέσα. Να κλείσει χωρικό. Και στι... τουρίστες με τις κιθάρες, να, ο Ηρακλειδέας εδώ. Λοιπόν, Γιαβορίδη Σπύρος, κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31, τηλεφωνική επικοινωνία με Γιαβορίδη Σπύρο, 23-15-53-93-10. Πηγαίνει σε γιορτή. Χρήστο, λίγο χαμήλωστο, λίγο. Στην πίκρα πάει να βρει, Τσαλτίδης και στις τουρίστες στη γράμμη με τις κιθάρες, ο Ηρακλειδέας από εδώ. Χρήστο, χαμήλωστο λίγο, Χρήσανθε. Έχω φέρει χορηγό. Ναι. Μόνο για σήμερα, για μία μέρα. Χρειάζεται να το τα πει μετά, σα κουζούν την κομματάρα που πάω, Γκρι. 200 ευρώ. Το μπαρ, τον μπάτε σκύλε, ο Λίμπο 61. Θα σου πω και σαν υπάρχει λόγο για σένα. Και δεν με αφήνει με θάβει πάνω στο τέτοιο. Το κοροϊδεύει και το χλεβάζει. Αν ειλικρινά. Πόσο είναι η χορηγία. 500 θα τα πληρώσω εγώ, ρε φίλε. Μπάτε πλερό, αλέστε. Πώ είναι η χορηγία τη ημέρα. Θα την πληρώσω εγώ, ρε φίλε. Συγγνώμη, μπάτε πλερό, αλέστε. Χθες έλειπε, κονόμησε ένα 300. Άσε ρε κακομύρι, χθες δεν έλειπε. Και σήμερα δεν αφήνει τον μπάτε σκύλε, ο Λίπο 61 τον παράκι. Θέλει να πει για σήμερα ο άνθρωπος, για μία μέρα, δίνει 200 ευρώ και δεν τον αφήνει. Έχετε να φάτε πίκρες ακόμα. Έχετε να φάτε πίκρα. Έχετε να φάτε πίκρα, περίμενε πάγκο στο Λονδίνο σε ένα μήνα. Έτσι μια χαψιά. Ζαμπά, απ' τη χαρά μου, ζαμπά, όταν σε βλέπω, ζαμπά, ζαμπά, ζαμπά. Τώρα ασχολούμαστε. Όποτε δεν ασχολούμαστε. Μία ερώτηση στο δεξί μπακ της Μπατέ Μπορισόφ. Να κάνουν, να πάρουν, να βάλουν χρήματα, να κάνουν ομάδα για να κερδίζουν και τον ΠΑΟΚ. Τον Αλεξέη Ρίος. Αυτή είναι στον όμιλο, Κυριούλη. Συγγνώμη, είσαι μπανανόφωνο. Αυτή είναι στον όμιλο, Κυριούλη. Δεν είναι 200 εκατομμύρια όπως είναι η τέτοια, όπως είναι η Μπενφίκα, έτσι δεν έλεγες. Στάξε Μίνσκ, στάξε Μπατέ Μπόρισοφ, πάρε ποδοσφαιριστή να κάνει κουμάντο εκεί πέρα. Μπατέ Μπόρισοφ. Όπως είναι, όπως είπα. Μα το είπε και ο Τρέγιας, μορφωμένος. Που ξέρει. Να πηγαίνει σε γιορτή ΠΑΟΚ. Άλλο στην πίκρα πάει να βρει Άρης. Τουρίστε στη γραμμή με τις κιθάρες. Χαμίνι κακομύρι. Έχουμε ξεπαρθενιαστεί σε μεσικά από λατρεμένο Θουβού. Ο οποίος λέει, καλημέρα παιδιά, φοβερός ο Τυρακόπουλος με αναφορά στις κτηνοδίες των Ναζί στη Λευκορωσία, έτσι, μπράβο, έτσι, σωστό, και τις απώλειες της χώρας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άντε καλημέρα! Α, και χθες παίζαν οι δανεικοί του ΠΑΟΚ στην Πατέ, ή όσοι, μουάχαχαχαχα, Παπαδόπουλα, σκίστους! Σας αγαπώ, λατρεμένος του Βου. Υποκλίνομαι στο μεγαλείο σου, Θουβού. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Εκτιμώ αφάνταστα, ειδικά εγώ, το ότι καθημερινά στέλνεις 2 με 3 το λιγότερο μηνυματάκια. Ανάσα μουσική. Επόμενο μηνυματάκι και λέμε τους διαγωνισμούς για να μην χάσετε χρόνο. Τι κομματάρα, Θεέ μου. Ανατριχύλα. Δηλαδή, έχουμε χορηγό. Ναι. Το μπάτε σκύλι και βάζει η Βίκη μου σχολείου. Δεν ό,τι γουστάρουμε θα κάνουμε. Τζάμπα πληρώνει. Θα πληρώσω εγώ τον μπάτε. Τζάμπα πληρώνει. Θα τον πληρώσω εγώ τον μπάτε. Φίλε... Θα πάω λίγο 61 μετά και τον πληρώσω. Ο λίγο 61, πήγε. Θα πάω 61, εντάξει. Θα πάμε, ναι. Θα πάμε και ο λίγο 61. Ναι, βρε. Δώσε τον άνθρωπο. Ναι, θα το δώσω. Ναι. Μην ναι. Κάνεις. Βρε κι άλλο χορηγό. Το Stamford Bridge 29 Νοεμβρίου χορηγό ημέρα. Χθες με εσένα άκουσες τι έγινε, εισαγωγή το άκουγες. Όχι, τι. Δεν άκουσα. Α, ναι, άκουσα, ναι. Με το τι λέει. Εντάξει, πάλι ψέματα στον κόσμο λες, δεν σου είπα ποτέ αυτό το νούμερο, έτσι. Σιλικάτσα πάνω. 300 δεν μου είπες. Όχι, το απάντησε. Κερδίζει γυαλιά, αν πάρει τα πίρτα γυαλιά ο άνθρωπος. Ναι. 300 είναι τα φίλε. Η Δήμητρα τι είπε, το άκουσες. Ποια, όχι. Τι. Πατάρι. Α. Και καυτές καλημέρες. Ναι. Μια Δήμητρα, ναι. Ακροάτρια. Ναι, ναι. Λοιπόν, μωράκια μου, καλημέρα. Μωράκι μου λέει. Καλό, να βλέπεις καλά, άστο. Μίχα, τα λεφτά χάτσεψες. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, πολλά φιλάκια. Βαλεντίνα, το μήνυμά σου πάντα. Μήνυμα φωτός, μήνυμα ελπίδας, μήνυμα ζωής. Να είσαι καλά. Για σένα ειδικά δεν έχουμε λόγια πλέον. Ζαμπά, λατρεμένη Βαλεντίνα. Τώρα, λέμε τους διαγωνισμούς. Ελπίζω ότι ο Χρήστος, αν δεν έχει ετοιμάσει ακόμη. Να ετοιμάσει σε λίγο ένα κομματάκι από την τεράστια λαϊβάρα για την οποία δίνουμε προσκλήσεις. Αν πάρουμε και το UEFA, θα κάνουμε το γύρο της πόλης, ρε παιδί μου, και με το UEFA πάμε και με το πρωτάθλημα. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Χρήστο. Το λεωφορείο το ανοιχτό. Πώς θα γίνει η δουλειά. Μιλάμε για πολλά. Μία ή δύο γιορτές θα κάνουμε τελικά. Μιλάμε για πολλά ναρκωτικά. Μία ή δύο. Δηλαδή, Μάιο, πώς θα γίνει, ρε φίλε. Πρέπει να δούμε και τις ημερομηνίες. Και μας στέλνουν και στον Μπακού τώρα να πούμε. Είσαι υπεύθυνος απέναντι στην νεολαία. Μη ναρκωτικά μη. Ναρκωτικά μη. Είσαι απέθυνος. Σε ακούνε νέα παιδιά. Δεν βρήκα άλλο ναρκωτικά μη. Ναρκωτικά. Σε σένα ρε Μόρτι.
Πετάει τώρα επειδή τον έχει κράξει από την άλλη φορά. Όχι, τον έκανε. Λέω σε εμά, ρε φίλε. Γιατί σε εμά, ό,τι να είναι. Ό,τι φανάει. Όχι, πολύ, πολύ. Λοιπόν, δώσε μία μουσική ανάσα, ρε Χρήστο, για να πούμε του διαγωνισμού μα που είναι διαγωνισμάρε. Αφού εννοείται, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας για ό,τι είδατε στην εφεσινή βραδιά του Europa League ή δεν είδατε ή ακούσατε ή δεν ακούσατε, κυρίως καλά γύρω, τα πήγε ο Ολυμπιακός στο Anfield, γύρω από τα παιχνίδια των δύο ελληνικών συλλόγων, να ενημερώσουμε ή να υπενθυμίσουμε απλά για κάποιους που το είδατε ή τα ξέρουν. Μίλαν 1899, Ολυμπιακός σύνδεσμος, Φιλάθλων Πειραιώς 1925. Στο δεύτερο Anfield, 3-1. 3-1, ημίχρονο 0-1. Δεν καταλαβαίνω που πάει αυτό το ηλίθιο. Καταλαβαίνει. Το ηλίθιο σούμο. Καταλαβαίνει, πολύ καλά. Πολύ, πολύ καλός Ολυμπιακός, ναι, που αδίκησε τον εαυτό του. Όσοι ήταν δηλαδή να τρίβει τα μάτια σου. Καθώς κατέρευσε μέσα σε 9 λεπτά. Έπαιζε με την Μίλαν. Ναι, βέβαια. Τον στραβάκουτσα. Του Βαμπάστεν, του Γκούλη, του Μασάρο. Ναι, πέστα, τον στραβάκουτσα 7 διεθνών. Λοιπόν. Ενώ το παίζει ο Πάοκ είναι αδιάφοροι, κατάλαβε. Μπορίσοφ, ναι, 1973. Το μεγαθύριο Μπάτε Μπορίσοφ. ΠΑΟΚ 1926 1-4. Ναι. Ημίχρονο 0-3. Ναι. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Βιερίνια. Έτσι παίζει ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Βιερίνια. Έτσι. Ο θαλαμοφύλακας, ο οπαδός του ΠΑΟΚ, επικοινώνησε μαζί μου τηλεφωνικά, ναι, πριν από περίπου 12 λεπτά. Και είπε, ναι, να τονιστεί ότι ο Βαλκάνιος προπονητής, ναι, προτιμάει να μην ξεκουράσει το κεντρικό του δίδυμο. Ναι. Αρκεί να μην ρισκάρει για να παίξει ο Κεφαλοτηρίδης, ο Κατσερίντη, έτσι. Και φυσικά απλά εγώ να πω ότι τα κοκόρια του ΠΑΟΚ, ναι, γεννάνε, τι, συνεχίζουν να γεννάνε. Μα μικρόκα, κάτι άλλο ήταν. Ο Αλιεξέη Ρίος, το δεξί μπακ, 30 ετών, έπαιζε στο σπίτι του και γλίστρησε 3 φορές σε μισή ώρα. Την μία μπήκε το δεύτερο γκολ. Εσύ συνεχόμενα ήσουν στο μαγαζί που έβλεπες το παιχνίδι. Φύγες καθόλου, είχε πιο προς τον Ολυμπιακό. Έφυγες καθόλου. Μιλάμε για. Σε τώρα... ρωτάω αν έφυγες, ρε φίλε, πήγες κατευθείαν για το μάτς. Ολυμπιακό είδα όλο το δεύτερο ημίχρονο. Άρα ήσουν πριν ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ εκεί. Είδα όλο το δεύτερο ημίχρονο. Πριν ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ. Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ τον είδα όλο. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Γιατί αν δεν είχε νωρίτερα παιχνίδι και πήγαινε εσύ, επειδή είσαι συνήγορο του αργοπορεί, θα μπαινε μέσα στο 6, θα βλέπει 0-2. Λες τι να κάτσω να κάνω, δεν φεύγω καλύτερα καμιά βολτίτσα. Χάιντε κακομίρι πάρτι φάπα, συνέχισε. Στο τρίτο γκολ φυσικά δεν υπάρχει αυτό. Ο Λεό Ζαμπά σουτάρει και η μπάλα βρίσκει στον έξω δεξί αστράγαλο του αντιπάλου ποδοσφαιριστού και καταλήγει στα δίχτυα. Μα τους είπαμε, αγωνιστείτε χωρίς να στραγάλουν, μπάσα και έχετε ελπίδα. Ναι. Ζαμπά, απ' τη χαρά μου, ζαμπά, όταν σε βλέπω, ζαμπά, ζαμπά, ζαμπά. Σαφώς και μεγάλη έκπληξη η παρουσία στην περιγραφή του Χρήστου Τυρακόπουλου. Πολύ μεγάλη έκπληξη. Δεν περίμενα, κανείς δεν περίμενε και το σχολήσαν και παιδιά, ότι θα είναι ο Τυρακόπουλος σε μάτς του ΠΑΟΚ στη Λευκορωσία. Λοιπόν, πάμε τώρα στους διαγωνισμούς. Δεν το πήγαν οι άλλοι μέσα στους τραγάλους μέσα. Φοβερό πράγμα. Προσέξτε, δώστε λίγη βάση, δώστε προσοχή. Δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα απόψε της παραστασάρας «Η αγάπη άργησε μία μέρα». Το αριστούργημα της Λιλής Ζωγράφου σε σκηνοθεσία του Ένκε Φεζολάρη. Ζητώ συγγνώμη από τον Αλβανό σκηνοθέτη. Ένκε Φεζολάρη, που εννοείται το παιδί εδώ και χρόνια μεγαλουργεί στην χώρα μας με υπέροχες δουλειές. Πρωταγωνιστή η Εμιλία Υψηλάντη. Παίζουν, εννοείται, όπως και στο έργο, οι πρωταγωνίστρες είναι οι γυναίκες, 8 γυναίκες. Η Εμιλία Υψηλάντη, εννοείται, από αυτήν ξεκινάμε, από την Εμιλία Υψηλάντη. Και η Αθηνά Τσιλίρα, η Μαρία Καρακίτσου, η Βασιλική Διαλυνά, η Δάφνη Λιανάκη, η Ιωάννα Λέκα, η Μαρία Νεφέλη Δούκα και η Μαριάνθη Γραμματικού. Αύριο, θέατρο Radio City, ώρα 9, δύο διπλές προσκλησούλες για την αγάπη που άργησε μία ολόκληρη μέρα. Και δίνουμε και δύο μονές προσκλήσεις για μία από τις πιο κολλασμένες, βρώμικες, rock and roll βραδιές που θα ζήσει αυτή η πόλη μέσα στην χρονιά. Νάσβιλ Πούσι, από τις Ηνωμένες Πολιτείες με αγάπη, μία από τις πιο βρώμικες rock and roll σημερινές μπάντες. Dirty. Από τους χαρακτηρισμούς που τους συνοδεύουν, κρατάω και με τρελαίνει ο χαρακτηρισμός Cow Punk. Oh. Το punk Αγελάδα. Του Γελαδάρη. Μπράβο. Έτσι. Ναι. Με δύο γκόμενες. Θα μπορείς να είσαι εσύ δηλαδή. Με δύο καυτά τσίξ. Το punk του Γελαδάρη, του Ασλαμάρη. Από το κουαρτέτο, ναι, τον Νάσβιλ Πούσι, η κιθαρίστρια και η μπασίστρια είναι μπάσο και κιθάρα. Είναι δύο καυτά τσίξ που πραγματικά θα σε τρελάνουν. Ναι. Δώσε λίγο ρε Χρήστο. Ωραίο κομμάτι. Πώς λέγεται αυτό? Άστο, δεν είναι. Ατελείωτη είναι. Επανελειώστο. Άστο. Ναι. Δύο ώρες ξύλο. Σόπα, έχεις εσύ. Αύριο τι θα. Πήγαινε πάρει για τέτοιο. Τι να πάρει. Έχω από αυτούς, αν θυμάμαι καλά, δύο άλμπουμ. Πάντως είμαι προβληματισμένος. Δύο άλμπουμ. Είμαι και άτυχος από ΠΑΟΚ. Ναι.
Γιατί θα βγει τέταρτο εσύ στον όμιλο που είσαι με τη Βαλένθια και την Κυριακή αυτού. Όχι, στο Κινέζο. Και δεν σε βρω στον δρόμο, ρε φίλε, στου 16. Στου 32 πόσο είναι. Κατάλαβε. Να έχω το Μουρίνιο εδώ πέρα. Σου υπόσχομαι. Δηλαδή ένα γύρο σίγουρο. Σου υπόσχομαι μέσα στην Τούμπα. Ναι. Μέσα στην Τούμπα θα σου κάνω τρελή κερκίδα. στην 8 θα γίνει σοου. Κοίταξε, αν πα εδώ πέρα σαφού και φωνάξει τα Κινεζάκια. Ναι, εκεί πέρα. Ναι, θα τα φωνάξει. Ελάτε του μπάρα. Δώσε και μια σημαία γιου γιου και θα κάνει έτσι κερκίδα. Έγινε. Να πω κάτι. Και στο live. Αλλά ειδικά στο θέατρο υπάρχει ρητή εντολή από την Τρόικα, ναι, να ζητάνε ταυτότητα. Έτσι, μπράβο. Σε όσους και όσες λένε είμαι από το Λίμπερο, να ζητάνε ταυτότητα. Τώρα γιατί το λέω, προφανώς και έχω το λόγο μου. Είναι οι 130, αν δεν αδικό, αν δεν κάνω λάθος, είναι οι 130 το τρίτο μήνυμα, το τέταρτο μήνυμα στη σημερινή εκπομπή. Νομίζω ότι είναι η Αθηνά από το Κιτρινόμαυρο, Ελευθέριο Κορδελιό, που λέει. Δεν νομίζω να είναι αυτή, πάντα γράφει αυτή. Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι αυτή. Την καλημέρα μου. Ναι. Ο Ολυμπιακός μ' άρεσε μέχρι το 60. Ναι. Μετά κρέμασαν γλώσσα. Ρε παπ, τι άμυνα είσαι η Μπατέ. Με τα μάτια μαρκάρανε αυτοί. Έτσι είναι, η Παοκάρα έτσι είναι. Ποια μάτια ρε. Τους κάνουν το δεξί μπακ, να τα μάτια. Το δεξί μπακ γλίστρισε τρεις φορές σε 60 λεπτά. Φταίει ο Αστράγαλος, έχουν Αστράγαλους. Δηλαδή από εκεί απορώ πόσο. Πάτε το Ζαπάτα, πάτε το παιδί. Ο Βραζιλιάνος. Ο Ζαμπά. Απορώ. Ναι. Πώς δεν έβαλε 3 γκολ. 3, ναι. Ειλικρινά, 4. Μέτριος ο Πάοκ. Πραγματικά απορώ. Είναι για γιούχα στο Κάτι για τον διαιτητή Ρόμπερτ Σόγκενχόφερ, τον αυστριακό διαιτητή του συνδέσμου διαιτητών της Δυτικής Βιέννης. Δεν έδωσε ένα λεπτό καθυστερή στο 4. Του κάθεται απίστευτα εύκολο παιχνίδι. Είναι πολύ καλός, αλλά του βάζω 0 στα 5 αστέρια. Για ποιο λόγο? Για δύο λόγους. Τρώμε τα νύχια μας. Πες τον πρώτο. Ενώ σε όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ σωστός. Σε ένα παιχνίδι το πιο εύκολο μπορεί να γίνει στην Ευρώπη. Ο Δικαιούλης ο Μαριούλης. Συνέχισε. Ρεσί Αυστριακέ. Ο Μέτερνιχ. Τι φάουλ δίνεις υπέρ του Ζαμπά? Άντε, ρε. Το θέατρο που βουτάει σαν να κάνει κάμψη. Πότε έγινε αυτό, Μάρια? Στο 88. Άγιο που ναι, κρυώνεται το παιχνίδι, ρε. Εκεί στο 88. Μα γι' αυτό είναι αστείο στο διαιτητή. Μα ναι, κρυώνεται το παιχνίδι. Μα γι' αυτό είναι αστείο. Δίνεις τέτοιο φάουλ στο 1-4 υπέρ του φιλοξενούμενου. Βουτάει ο Βραζιλιάνος ο τραγικός να κάνει κάμψη. Και του δίνεις τέτοιο φάουλ. Και κάτι άλλο. Παπαδόπουλα. Πόσα λεπτά του καθυστερήσει? 4. Καλά ρε εσύ, δεν τρέπεσαι λίγο? Έχει πεθάνει ο πρόεδρός τους, ναι. Χάνουν 1-4, ναι. Έχουν παραδώσει πνεύμα από το 70, ναι. Εγώ θα πάω από το 70, εγώ θα πάω από το 70. Σε περιποιούμε κιόλας, σε περιποιούμε. Και δίνεις ρε αθεόφοβε, βρε Μέτερνιχ, βρε Κτίνος, δίνεις 4 λεπτά. Είναι αλήτρα. Δηλαδή 0 πνεύμα ποδοσφαιρικό και ποδοσφαιρικό ήθος. Μπορεί να κριθεί η πρόκριση όμως σε διαφορά τερμάτων. Ασλαμί. Το περίμενα. Ναι. Πιο μεγάλη βλακεία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει βλακεία από αυτό. Πιο μεγάλη βλακεία δεν υπάρχει. Πιο μεγάλη βλακεία δεν υπάρχει. Πραγματικά πρέπει να ντρέπεσαι, αδερφέ. 0 στα 5 αστέρια. Όχι εσύ, αδερφέ. Όχι αυτό ο Μέτερνιχ. Λοιπόν, για να μην τρώμε το χρόνο. Ο Ασλαμά που τα λέει, μου τα χώνει. Για να μην τρώμε το χρόνο, πηγαίνουμε σε break. Δύο διπλές. Η αγάπη άργησε μία μέρα από αύριο. Θέατρο Radio City, ώρα 9, στην Παρασκευοπούλου, ξέρετε, έτσι, από την Όλγα Σπάνου 25 μέτρα. Και δύο μονές προσκλήσεις, Nashville Pussy, κολλασμένη rock and roll βραδιά, με την τεράστια αμερικάνικη μπάντα, στο Principal Club Theater, FM και ενώνομα τεπώνυμο, δίπλα θέατρο ή live και τα δύο, αποστολή στο 54526. Σχολιάζεται βασικό θέμα για σήμερα. Στέλνει μήνυμα κομμένο άνθρωπος. Νομίζω ότι το έχει ξανακάνει και την προηγούμενη εβδομάδα αυτός. Ο ίδιος δεν είναι. Σχολιάζεται το νέο σήμα. Ναι, Παναγιώτο, το πούμε. Το νέο σήμα της Νέας Δημοκρατίας. Το νέο λογότυπο. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Δεν ξέρω αν αληθεύει ότι η Νιβαία θα κινηθεί νομικά εναντίον της. Και φυσικά πηγαίνουμε, προχωράμε με χορηγό της σημερινής εκπομπής, ειδικά για σήμερα, το Punk Rock Bar Μπάτε Σκύλι στην Ολύμπου 61 στο κέντρο της πόλης. Άιντε ρε αδέρφια, άιντε αδέρφια να μαζευόμαστε. 634, για να κερδίσουμε χρόνο, έχει στείλει μήνυμα, έχει βγει κομμένο και είναι άδικο για σένα. 634 λες, καλημέρα ρε μάγκες. Τέτοια τρολιά από την πολυαγαπημένη μας Κατ, εκεί πέρα κόβεται, στείλε τη συνέχεια. Μετά το πολυαγαπημένη μας Κατ. Φωτιάδη, πες μια καλημέρα. Και καλημέρα, καλημέρα σε όλο το πλανήτη. Λίμπερο 107,4, ο Φωτιάδης από εδώ από το Λίμπερο. Σας αγαπάει. Μου έφερε κάτσε καρά κλειδοθήκη Arsenal. Ο Φωτιάδης δεν υπάρχει, ο Μιχάλης. Να πάρει αυτός ο Πάοκ και Arsenal. Ρώτησε χθες ακροατής μετά όταν βγήκα έξω με τηλεφώνημα. Τελικά λέει κάτι αραβωνιάστηκες. Οπα.
Όχι εγώ. Α. Το όχι. Κάναμε σκιτσά, κάναμε με το φίλο σου το Φαλακρό. Α, εντάξει, οκ. Νόμιζα ότι αραβωνιάστηκε. Sorry. Εντάξει, οκ. Ωραία, ωραία. Γιάννα, καλημέρα, να είσαι καλά. Οι διαγωνισμοί μας τρέχουνε. Δύο διπλές προσκλήσεις στην πρεμιέρα απόψε. Η αγάπη άργησε μία μέρα. Το κλασικό, το αριστούργημα της Λιλής Ζωγράφου με Μιλία Υψηλάντη στο θέατρο Radio City, ώρα 9. Αύριο, πάντα και τα δύο για αύριο είναι. Και δύο μονές για τη Λαϊβάρα των Νάσβιλ Πούση στο Principal Club Theater. Μόνο σε μεσικά οι διαγωνισμοί. Είναι αυτή η FM κενό. Άστε, με δύο γκόμενες κόλαση. Την πόρτα κλείστε. Έλα, καθαρά για σένα. FM κενό ονοματεπώνυμο. Δίπλα γράφει θέατρο η Live και τα δύο. Αποστολή στο 54-5-26. Το καφέ μπαρ, το punk rock μπαρ, μπάτε σκύλι, στην Ολύμπου 61, μας στηρίζει σήμερα για ευνόητους λόγους, έτσι. Χώρια εμάς θα μας δώσεις τίποτα ή μόνο εσύ τσάκωσες. Τι. Παρακαλώ πολύ. Τι μπορεί να πήρε κάτω στάρικο, πήρε τώρα κάτω. Ούτρα διαφύγει. 7 φορές το έχεις πήρε, φίλε. Μιχάλη, βάλτα έξω, φίλε, γιατί εδώ πέρα τα θέλω για δουλειά. Ναι, sorry, μάτια μου. Ωραία πετσέτα Λίβερπουλ. Δώστε μου ότι κάνω, έχω κάτι να ξεχωνήσω. Να κάνω. Λοιπόν, συγγνώμη, Χρήστο, μουσική δεν ακούω καθόλου. Έχεις μουσική. Μπράβο, τώρα ακούγεται το πράγμα. Μπράβο, θα πάρουμε λίγο γκάζια. Έλα, πάμε. Τι πάμε. Να πάμε, ρε φίλε. Εδώ είμαστε με Τσαλτίδη, με Παπαδόπουλα, τα κονόμησα από τη χθεσινή ημέρα. Και σήμερα έχει χάσει μύτη με ανεπιστήμονε. Ο ένα τα κονόμησε από τη χθεσινή ημέρα, ο άλλο τα κονομάει μαύρα από ένα μαγαζί. Εμεί τα κάνουμε δηλαδή. Βγήκε το έφερε μια μέρα έτσι, μπαμπα. Ναι, ρε φίλε. Άρε, Τσαλτίδη. Δηλαδή είπε θα πάω αύριο, άκου αύριο, βάλε τέτοιο και τα λοιπά. Το από 5 ώρα δεν δώσα κάτω στάρικο. Βάλε μια τάξη. Να πω κάτι. Δεν έχω το τηλέφωνό του ειλικρινά. Γιατί το λεφτό. Έχω σπίτι το flyer, αλλά ανοίγουν πολύ αργά. Το κινητό του Κώστα δεν το. Δε κάπου το έχω θαμμένο πριν κάτι. Ξέρει με το μικρό όνομα τον ιδιοκτήτη, αλλά δεν του δε ξέρει. Είναι από του Bad Movies ο Κώστας, εντάξει, οκ, okay, τον άνθρωπο και νομίζω το έχει με κάποιον άλλο μαζί. Αν ακούνε από το Μπάτε Σκύλι, ας επικοινωνήσουν με την εκπομπή. 23-10-287-888. Δεν γλιτώνει. Εσύ τα αφήσει ένα κατοστάρικο φεύγοντα. Εκπομπή σου. Δεν γλιτώνει. Δεν με νοιάζει. Εκπομπή σου. Κατοστάρικο. Εκπομπή σου στην. Ναι, για ξαναπέστα. Ξύπνα. Εκπομπή. Μπάτε σκύλι. Αλέστε. Και αλεστικά μη δίνετε. Δεν κατάλαβε. Έτσι. Να σου πω, έτσι έλαγε στο Βικελίδη. Έτσι να έρθει. Τρώμαξε λίγο, ε. Αμά λε. Τρώμαξε. Πιστεύω ότι είδε το Ζαμπά ο Τζανακάκη και άρχισε και τρέμει από τώρα. Χάλια μήνε του Λουτσέσκου έφυγε και λε. Αμά πήρα μπρο αυτή τώρα. Αρχίζουν δεξιά και αριστερά ντόρτια. Οχ, οχ, τι έχει να γίνει. Χάλια μήνα έφυγε πριν τρεις μέρες, σου έκανε γιο-γιο αστείος Ολυμπιακός. Μπήκαμε Οκτώβριο, κύριε Ιούλη. Έχουμε ακροατή από Πειραιά που υπογράφει ως Στίβη. Α, από Πειραιά, συγγνώμη. ΠΑΟΚ Παπαδόπουλα, ξέσχισε τις δυστυχισμένες δίπλα σου. Στίβη από Πειραιά. Ποιες είναι δυστυχισμένες δίπλα του Ρεσί. Εσείς, κύριε Μιχάλη, τι είναι, Άρη στο Κασκολιά. Στίβη Wonder. Α, ωραίο, το κάνεις κορνίζα για τον Μπράβο. Μπράβο. Ο Θανάσης καλημέρα στην παρέα, μπαίνει για θέατρο. Καλός ο Ασναβούρ, αλλά η μεγάλη Γαλοαρμένισσα είναι άλλη. Αυτή που τραγούδησε στις 4 Δευτέρου 1964 μαζί με τους Beatles. Η θεά Σιλβί Βαρτάν. Καλημέρα 2.24. Αυτή είπε το Μέγκαρη, η Σιλβί δεν είναι. Προφανώς η αναφορά σου έχει να κάνει με τη χθεσινή παρουσία του κυρίου Κώστα στην εκπομπή. Έτσι, σωστά. Σιλβί Βαρτάν με τους Beatles. Καλά, ημερομηνία, το καν θυμάμαι. Ο οποίος ήταν μετικός με την Arsenal, λέει. Μπράβο. Τι ήταν, ο Ασναβούρ. Όχι, ρε. Ποιος. Ο Κυρκό. Α, ο Κυρκό. Ναι. Συγγνώμη, νόμιζα λες τον Ασναβούρ. Θεός χωρέστον, έτσι. Θεός χωρέστον. Είπε χθες εψέ ο κύριος Κώστας, για όσους δεν το ανάκουσαν, ότι ο Ασλαμάς, εσένα σου αρέσουν, λέει, όχι αυτοί που τραγουδάνε, αυτοί που χοροπηδάνε. Έτσι. Να πούμε ένα μπράβο στο Super 3 και στην Original, που χθες έβγαλαν ανακοίνωση για τα παιδιά του ΠΑΟΚ που φύγανε και πρέπει μερικές φορές να τα σημειώνουμε και αυτά τα πράγματα, να τα καταγράφουμε και να τα αναδεικνύουμε. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά οπαδικά ζητήματα που τους χωρίζουν και πολλές φορές καλός ή κακός τους βάζουν απέναντι, ποικιλοτρόπος απέναντι, τη χθεσινή ημέρα και η Original και ο Super 3 εξέδωσαν ανακοινώσεις. Μάλιστα, Super 3 έχει και μια φωτογραφία με τα παιδιά που έφυγαν, με τα κασκόλ τους κτλ. Και είναι σημαντικό σε τέτοιες περιπτώσεις να το σημειώνουμε και να το καταγράφουμε. Ή θα κάτσεις μέσα ή θα πιεις έξω. Μην μπαινοβγαίνεις, κάτσε. Πάνε, δώσε μια καρέκα τον άνθρωπο. Αναγκάζεται και μπαινοβγαίνεις. Κάτσε, μην έχουμε θέμα από μέσα. Μιχάλη, μην λοιπόν, έξω, μην έχουμε θέμα από μέσα, παλικάρι μου. Μπες. Ναι. Σε λίγο θα νομίζουμε ότι είσαι η άμυνα της Μπάτε Μπορίσοφ. Λοιπόν, μέχρι το 17.
Μετά σταμάτησε. Αυτό πάλι. Δεν μπορεί να χωνέψω ότι ο Πάοκ είναι η καλύτερη ομάδα. Α πούμε και βάζει εύκολα. Από την Πατέ Μπορίσοφ είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Όπω είναι και ο Πανετολικό. Πολύ απλά πράγματα. Και ο Πανετολικό καλύτερο. Με αυτού αγωνιζόμαστε. Τι να κάνουμε. Και όλο στοιχείο σε αυτό το μάτσο κάθισε εκεί. Ο Ιβάν κάθισε εκεί στον πάγκο που ήταν ο Ιβάν. Τι να κάνει, φίλε. Όταν πατά την Μπενφίκα για 20 λεπτά. Το σχολιάζει ποιο θέλει. Όταν πατά την Μπενφίκα για 20 λεπτά. Φυσικά υπάρχει και μια ομάδα που η Μπενφίκα είχε Ουσέπιο και την απέκλεισε. Εμείς έχουμε τον Ζαμπά, απ' τη χαρά μου, Ζαμπά, όταν σε βλέπω. Αυτό το, με αυτόν τον Ζαμπά να έρθει στο Βικελίδης. Θα έρθω όπως θέλω, ρε. Να δεις τη Σάμπα θα χορέψει εκεί πέρα. Ναι. Τα χαρτάκια του μπαμπά του Λουτσέσκου έχει να πει τίποτα. Δεν θα γλιστράει ο Τζανακάκης. Ο Ρίος έπεσε χθες. Ο Τζανακάκης θα γλιστρήσει και θα τον κάνει ένα τάκλι στην καροτίδα. Τι έγινε, σε φοβάσαι και αρχίζει να λες να μην έχω ξένους διαιτητές. Θες να βάλεις διαιτητό παράγγες. Θες κανένα που πίνει, που πίνει καφέ στη Σάρισα, θες κανέναν, τι θες. Δεν συμφέρει να παίξει με ξενοδιτή, το έχεις πάρει χαμπάρι. Η πρεμούρα σου όμως είναι να πεις ότι είμαι στην πρώτη πεντάδα της Ελλάδας. Ο Παμπορίδης, ο Καλόπουλος, ο Σταυρίδης. Είμαι μεγάλος. Είμαι μεγαλύτερος από σένα καταρχήν. Έχω περισσότερα πρωταβλήματα. Είμαι μεγαλύτερος από σένα. Όταν κάνεις εσύ τόσα πρωταβλήματα όσο εγώ, έλα να το συζητήσουμε. Καλά, Ζαμπά. Είναι πάσα πίσω σου. Δύο ένα. Σε βλέπω, ένα, ζαμπά, ένα πίσω. Ζαμπά, ένα πίσω. Ζαμπά, ένα πίσω. Ωραία. Super League δεν έχει κανένα. Απ' τη χαρά μου, ναι. Ζαμπά. 634, σε περίπτωση που μας έχασες στην εισαγωγή του δεύτερου μισαώρου, στείλε τη συνέχεια του μηνύματός σου. Ναι. Μετά το από την πολύ αγαπημένη μας Cat, στείλε την συνέχεια. Cat Woman. Που λες καλημέρα, ρε μάγκες. Οκ. Okay. Να πούμε και κάτι τώρα πέρα το χαβαλέ με την Πατέ Μπορίσοφ. Το σχόλιο μας το κάναμε ως εκπομπή. Το σχόλιο του συναδέλφου είναι το Ζάμπα, Ζάμπα, τη χαρά μου. Αυτό είναι ο σχολιασμός του αγώνα. Αυτό είναι. Είναι μια προσέγγιση αυτή η οποία είναι καλή. Το μόνο που κρατάω. Για την ήττα του Ολυμπιακού στο ουδέτερο Άνφιλντ από την Μίλαν σε 9 λεπτά 3 γκολ. Μόνο η Λίβερπουλ του έχει βάλει. Το μόνο που κρατάω από την εψηφία. Έκανε καταλάβει ένα σλαμά δίπλα, κατάλαβε. Δεν άκουσα, δεν κατάλαβα. Ναι. Πες μου και θα πω. Πες μου. Λέω στο ουδέτερο Άνφιλντ έχασε ο Ολυμπιακός 3-1 από τη Μίλαν. Σε 9 λεπτά κατάρρευση. Στο ουδέτερο Άνφιλντ. Ναι. Συγγνώμη, τι θες να πεις, Μίλαν. Γιατί μιλάς, πες το. Σιβηλικά. Σιβηλικά. Μπράβο, ρε παλικά. Ρε. Σιβηλικά. Σιβηλικά. Γιατί. Ναι, για πες. Δεν θυμάσαι και τώρα ο Λίβερπουλ Ολυμπιακός που έγινε τηλεόραση. Την επόμενη μέρα που ήρθες έτσι. Έγινε το κεφάλι. Λέω τι έχεις πάθει, ρε. Ποιο λες, ρε. Λέω στο Άνφιλντ, ρε. Έβλεπα το μάτς της Λίβερπουλ που έγινε το γήπεδο. Ποιο λες, ρε. Που πήγαινε ο Ολυμπιακός στους 4. Που έπρεπε να χάσει με τη 2 γκολ διαφορά τουλάχιστον από τη Λίβερπουλ. Με Ριβάλντο. Ναι, μέχρι το 75 ήταν 0-1. Κυριούλη. Κυριούλη, κύριε το παιχνίδι, λέω. Δεν έχει το Θεό σου. Εγώ έχω το Θεό. Που σε κάνει Ολυμπιακός πρώτο ημίχρονο γιο-γιο. Εγώ σου λέω τι έγινε στο τελευταίο τέταρτο ρε. Κάτσε το μικρόφωνο. Σε 15 λεπτά έβαλε 3 γκολ Λίβερπουλ. Κατάλαβε τι έγινε. Αυτό λέω. Δεν είπα κάτι. Δεν είπα κάτι πλάθο. Δεν είπα ότι η Λίβερπουλ έβαλε 6 γκολ στο πρώτο. Είπα. Θύμησε το Λίβερπουλ Ολυμπιακός 3-1. Είναι η σφαγή τη η τύχη. Ποια τύχη πλάκα μου κάνει. Άντε ρε κακομίρι. Το πρώτο ημίχρονο είναι για 0-2 το λιγότερο. Βέβαια κύριο Ολυμπιακός δεν είχε την τύχη να έχει το χθεσινό γιαγιά του ρε. Μιλά σοβαρά ρε. Μιλάμε τώρα. Οι πάσεις του ήταν το κάτι άλλο. Δίπλα. Μια χαρά Ολυμπιακός στα πρώτα 60 λεπτά. Και πολύ καλό προπονητής. Έβαλε την ίδια δεκάδα με τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Μπράβο του. Μέσα στο Σανσίρο. Αυτό που εκθιάζεις. Μέσα στο Σανσίρο για 60 λεπτά. Πολύ καλό Ολυμπιακός. Να διευκρινίσουμε στον κόσμο ότι δεν μιλάμε για τη Μίλαν του 88, Βαν Μπάστεν, Γκούλιτ κτλ. Ράιγκαρντ όλους αυτούς. Μιλάμε για αυτή τη Μίλαν. Με προπονητή τον Γκατούζο. Με ένα Ταϊλανδό Ταϊφούν πρόεδρο. Ναι. Τα Ιλάνδα δεν του έχει κάτι τέτοιο. Όχι, το πάει αυτό. Πάει αυτό. Άλλο του έχει. Του πήρε το τράπεζα. Εντάξει, ναι. Δεν είναι αυτό. Αλλά δεν συγκρίνω. Ναι. Μίλαν του Ιγκουαίν. Ναι. Έτσι. Ναι. Του Κουτρώνε. Ναι. Του Μπίγια, του Μίγια. Του Κουτρώνε. Ναι. Περίμενε, βρε. Ναι. Βρετανική είναι. Αλλά είναι από την Πάτε Μπορίσοφ, 35 κλάσει πάνω. Εντάξει, μπράβο. Στο Σανσίρο ναι, έπεσε ναι. Με Τσαλχάνογλου πάνω. Πέρσι δεν ουρλιάζει όμω που η Αεκάρα πήρε 0-0. Εσύ Τσαλχάνογλου. Εσύ Τσαλχάνογλου. Την Πάτε Μπορίσοφ με τη Μίλαν. Καπά καλά. Όχι, δεν συγκρίνω, ρε. Όχι, δεν συγκρίνω, ρε φίλε. Δεν συγκρίνω. Αλλά λέω κάποια πράγματα, κάποια δεδομένα. Έτσι. Γιατί αν ο Λουτσέσκο έπεσε με τη Μίλαν χθε και έκανε 11 παίκτη αλλαγή. Θα έλεγα τα άλλα σήμερα. Κάτσε ρε φίλε. Ενώ έχει... άλλος τον εκθιάζει. Ναι, έχει... Εκθιάζει η βιροειδή οπαδούς, εκθιάζει ποδοσφαιριστές. Τον Τουρέ τον πάει για βασικό. Μιλάμε, έχει στουπί έρχεται καθένα. Δεν τον βάλει χθες. Ναι, ορίστε. Δεν τον βάλει εψιόντων τον Τουρέ. Ναι, πολύ καλά έκανε. Θέλει να πάρει μας τον βάλει για βασικό. Καλά, δεν κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Τον Αουέλ θέλει να τον κάνει κάποια στιγμή βασικό. Να δει αν πρέπει να παίζει αυτός ή ο Ποντένσε. Ποντένσε τέλος. Αγαπητέ Μαρτίνς, Ποντένσε. Ας τον Αουέλ. Εγώ βαθιά το μόνο που κρατάω. Από το εψεσινό μάτς. Στο βράχος είσαι, όχι. Στον Μπορισό Φαρίνα, το μόνο, στον Μπορισό Φαρίνα είναι το ότι συγκινήθηκα, δάκρυσα, για πολλωστή φορά υποκλίνομαι στον ντοστογευσκικό ήρωα και τεράστια υπερπεκτούρα Αλεξάνδρ Χλεμπ. Που μπήκε και ανατρίχιασα.
στα 37 μισό του και ανατρίχιασα. Πιο αδύνατος, πιο οστεώδης από ό,τι ήταν στα 25 του. Μου θύμισε μέρες υπέροχες με Στουτγκάρδη και κυρίως μεγαλείου με Άρσεναλ όταν κατουρούσε τη Λίβερπουλ. Πήρε και αυτός την χλέμπα του από τον ΠΑΟ. Συνέχισε. Σε παρακαλώ πολύ. Μπορείς να το διώξεις. Έστω για σήμερα. Σε παρακαλώ. Μόνο για σήμερα μπορείς. Σήμερα, φίλε, είναι η καλύτερη του εκπομπή. Χλέμπα, χλέμπ και φτύνει. Είναι η καλύτερη του εκπομπή, διότι αυτά που λέει καταγράφονται. Καταγράφονται όμως όλα αυτά. Έκλεισε αυτές για τον Παγκού. Καταγράφονται. Τρομακρατημένοι κυριούλιδες. Χλέμπ και φτισίδια. Πήρε φτισίδια και χλέμπα από τον Παγκού. Περιμένετε πώς του Παγκού. Για να πείτε τι έγινε, ρε παιδιά, αυτή η ομάδα. Η ασέβειά σου ξεπερνάει τα όρια. Περιμένατε την γέλα και φάγατε τον τόρτι στο κεφάλι τώρα. Δεν ξέρω τι να πείτε σήμερα. Ο άλλος βγήκε χορηγούς από την Ολύμπου. Κατάλαβες, Ολύμπου 61. Θέλει να πει και σήμερα ο άλλος. Ο άλλος εδώ πέρα έρχεται, διαβάζει σάιτς και τα λοιπά. Τι έγινε, κυριούλη, γιατί ήρθε σήμερα 10 παρά 20. Μπάτες, εγώ. Όχι εσύ, όχι, ο εδώ πέρα. Μπάτε σκύλι, παμπάτε σκύλι, αλλά είχα τρομοκρατηθεί από τη χθεσινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ και δεν μπορούσα. Πραγματικά δεν κοιμήθηκα. Και έλεγα πώ θα το αντιμετωπίσω. Και εσύ και το βάλει 4 γκολ εκτός έδρας στην Ευρώπη με τη Λία Μαμάλτα. Ηρωνία του. Όχι, ρε φίλε. Κατάλαβες τώρα. Τι ψέματα λέμε. Όταν κάποια στιγμή καταφέρει η ομάδα σου με την πιο αστεία έδρα στο πρωτάθλημα. Που πέρσι στους πάντες, συνέχισε. 29 συνεχόμενα παιχνίδια στην Ευρώπη χωρίς να χάσει. Από κάποια Λίνα, από κάποια Βαλερέγκα, από κάθε απίθανο που περνάει. Τότε να σχολιάσει την ευρωπαϊκή πορεία του Άρη. Ο οποίος με την Μπενφίκα, σε αντίθεση με σένα, που μαζεύεις ντόρτια ή αποκλείεσαι. 40 χρόνια πριν και συγκρίνει την Μπενφίκα του τώρα με την Μπενφίκα του Εωσέμπιο. Του Εωσέμπιο δηλαδή. Μα και αυτή έχει 200 εκατομμύρια. Την πρώτη φορά δεν έλεγε. Τι έγινε. Όπω θέλω να γυρίζω, ρίζω. Με την Τζέλση τότε τη χρονιά που κατέκτησε το τρόπαιο. Έχει καμιά σχέση εκείνη η Τζέλση με την τωρινή. Με την ύψη που κατέκτησε το τρόπαιο. Μιλάμε για δύο Αγγλικέ. Συμπαθητικούλια τρομητούλη τη Αγγλία. Ποιο. Εκείνη η Τζέλση. Που πήρε το πρωτάθλημα. Πήρε το κύπελλο. Με πείτε Ρόσκουτ. Είσαι καθυστερημένο. Αυτή που είπα τρομητούλη την ομάδα. Τόσο προπαγανδιστή. Γιατί προπαγανδιστή, ρε φίλε. Την ομάδα που κατέκτησε το τρόπαιο, λέει. Η Τσέλσι του 70, ρε παιδιά. Που κατέκτησε το τρόπαιο. Που κατέκτησε το τρόπαιο. Το κύπελλο κυπελούχων. Ναι. Ναι. Ε, τι ήθελε. Που έπαιζε με τρει ομάδε για αυτά συμμετελικά. Αυτό πε. Αυτό πε το κυπελούχων. Τρεις αγώνες έπαιξε για να φτάσει ημιτελικά. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Συγγνώμη, το Πάοκ έχει φτάσει στο 8, ξέρεις. Έτσι ήταν η διοργάνωση τότε. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός πήγε στο Γουέμπλεϊ. Το Πάοκ 8 έχει με 4 μάτς. Ναι, έτσι είναι. 8, ναι. Έτσι είναι, ρε φίλε. Έτσι, έτσι ναι, ήτανε. Ναι. Δηλαδή. Α, ωραία. Καλά, ευτυχώς το είπες αυτό το πράγμα. Ευτυχώς, μπράβο. Ναι, ρε φίλε. Έτσι ήταν. Έπαιζε με μία. Για να φύγει αυτός ο μύθος, αυτή η παραπληροφόρηση ότι ο Παναθηναϊκός το 85 κυνηγούσε το Champions League των Πρωταθλητριών παρά το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Chelsea Football Club, yeah. Εντάξει. Mr. Παπαδόπουλος, want to tell you. Ζαμπά, από τη χαρά μου. Mr. Παπαδόπουλος. The European Cup of 71. Καλά, καλά, τραγουδάτε. You are not. It's bloody shit. You don't have it. Πάλι δεν έχασε ο ΠΑΟΚ. Πάλι δεν έχασε ο ΠΑΟΚ. Σε άλλον ένα τελικό. 17 τελικούς έχει παίξει από τον Ιούλιο. Τώρα που αρχίζουν τα πιο εύκολα παιχνιδάκια. It's a cup of coffee. Τώρα που αρχίζουν τα εύκολα παιχνιδάκια, περίμενε να δεις. Of coffee. Πάρτε. You only played with 3 or 4 teams, clubs. Από την Ολύμπου 61 πήγαινε στη Φιλίππου 61. Που έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα στην Ολύμπου 61. Δεν έχει κάτι δικιά. Πάρε και εσύ ένα κυριούλι από εκεί πέρα για να δει. Πού θα φτάσει πάω κάρα. Λέγει ότι θέλει. Chelsea is worse than Πατέ Μπορίσοφ. Yes, yes. Δεν είπα ποτέ αυτό. Πατέ Μπορίσοφ is better. Ζάμπα, ζάμπα. Αυτή είναι η προπαγάνδα. Προπαγάνδα είναι αυτό που κάνει. Δεν είπα ποτέ αυτό το πράγμα. No, they are not αναβίσει. No, αναβίσει. Σάμπα. Πρεμιέρα, αναβίσει. Αναβίσει. Αύριο, πρεμιέρα. No, no, no. Στην Παρπαρέλα, αύριο, πρεμιέρα, αναβίσει. No good team. Only Πάοκ. Only Πάοκ. Δεν έχει μπουκάλια. Only Πάοκ. Only Πάοκ. Only Πάοκ. Ο Άρης Κατοβίτσε, φίλε, κέρδισε ο Άρης, αλλά αποκλείστηκε. Ναι. Όχι, εννοεί ο Τσαλσίδης για αίτητο σε 90 λεπτά, ας πούμε, κατάλαβες. Ναι, σε 90 λεπτά. Φίλε, κέρδισε ο Άρης. Το Αλεξιάδη, το τέτοιο. Φίλε, γιατί με πιάνει στα χέρια. Στο Άρης Κατοβίτσε λέει ποιος κέρδισε. 1-0 ο Άρης. Στα πέναλτι αποκλείστηκε. Στα πέναλτι. Ο 076 λέει.
Ο 076 λέει: καλημέρα, κανονίστε λιμπεράδες. Ο Παπαδόπουλας κάνει τη διαφορά φέτος. Ναι, αλλά θα σέβεται όμως, δε φίλε. Με σεβασμό, τεράστιο. Δεν θα λέει έριξε χλέμπα ο ΠΑΟΚ στον χλέμπ. Ό,τι θέλω θα λέω, δεν κατάλαβα. Στον χλέμπ. Όταν ηρωνεύεσαι, όταν εσύ κάνεις. Που στα 30 του ήθελε όλο τον ΠΑΟΚ να του κάνει καλαμπούρ. Νεύρε, τρέμα με όλο τον ΠΑΟΚ. Πάρ' τη χλέμπα σου ξανά. Άντε τώρα μας προκαλεί συνέχεια. Μπάτε σκύλια, λες. Χρήστο. Εσύ προσβάλλεις ολόκληρη ομάδα, ρε. Μπάτε σκύλια, λες. Λες την τεράστια μπάτε σκύλια. Χορηγό μάτια μου ήρθε. Φύχτηκες. Εγώ θα φέρω χορηγό. Φύχτηκες. Τι, ορίστε. Φέρε, φύχτηκες. Όχι, χορηγό. Θα φέρω. Να φέρει χορηγό. Μα σου είπα, κύριε. Παιδιά, τα λεφτά μπροστά. Θα βγάλεις εσύ τα γυαλάκια σου, Τσαλτίδη. Ναι. Τα πανέμορφα τα γυαλιά. Εσύ. Όχι, θα σου πω. Καθίστε να μιλήσω, ρε παιδιά. Εσύ, κύριο Σασλαμπού. Τα πανέμορφα γυαλάκια σου θα τα βγάλεις. Εσύ τα γέρικα γυαλιά σου χαμίνε θα βγάλεις. Θα πάω εγώ Φιλίππου 51. Θα πάρω χορηγό. Θα φέρω τα κιάλια. Θα στα δώσω και σε σένα, κακομοίρη, και σε ένα κυριούλη. Φέρε. Για να βλέπετε τον ΠΑΟΚ να ξεφεύγει. Δύο κατοστάρικα θέλω. Δύο κατοστάρικα, θα σα δώσω. Για μία μέρα. Ναι, ρε, μία μέρα. Ναι, ρε, ναι, ναι. Πληρώνει ο θα γίνω Demi Moore, θα γίνω. Έγινε. Για μία μέρα, ναι, 200 Έγινε. Ευρώ. Ναι, ρε, okay. Τέλος. Τέλος. Να τα φέρεις όμως. Ναι, ρε, ναι. Κιάλια. Ναι. Θα το λέω εγώ πριν να καμπανίσω. Ναι, 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 ό,τι θες. Ό,τι θες. Demi Moore είσαι ήδη. Τι είπε. Ναι. Τι είσαι, τι τρώνε, δεν έχω ξαναδεί. Είπε θα γίνω Demi Moore. Αχ, αυτά είσαι. Και του λέω ότι Demi Moore είσαι ήδη. Αχ, πώ με στριμώξει. Έλα ρε, στην ταινία. Είναι η τελευταία πρόκληση. Ναι, είμαι. Α, είσαι ναι. Έρχεται ο λεφτά. Έλα τώρα στον Ντάγκλα, ο Βικελίδη, να σε! Κοίταξε, μην έρθω με μαύρο μάτι, μην έρθω με μπανιότι. Με το μόνο μαύρο μάτι, τον μπανιότι τον έχει δώσει στον Ολυμπιακό, δεν γίνεται. Μην του φωνάξω, μην τον έδωσε με το Λίμπρεξ στον Ολυμπιακό. Από τότε έχει να κερδίσει. Φέρε τον Τρουσουνίδη, κουνάει τα χεράκια. Φέρε το μήνυμα, έλα με τα χεράκια το νούμερο 10, κατάλαβε. Κουνάει τα χεράκια. Έλα, πε τον Ανάρθι τον Τρουσουνίδη. Τελευταία ομάδα που κέρδισε τον έναν μέσα στον άλλο είναι ο Άρη Πάντο. Τελευταία ομάδα που έφερε προτάσμα στην πόλη στον μπάσκετ είναι ο Πάοκ όμω. Άντε, ορίστε, κυριούλη. Αυτό τι σημαίνει. Όχι, όχι, δεν ήξερα. Και στο βόλι. Πήγα στο μπάσκετ. Αυτό, και στο βόλι, μπράβο. Πηγαίνω από εδώ εκεί. Πηγαίνω από εδώ εκεί. Είναι γνωστό ότι μόνο με τα χέρια παίζεται. Είναι πασίγνωστο ότι κάποια στιγμή ότι θα σε ξαναγερδίσει το ποδόσφαιρο. Πρωτάλληλα στο μπάσκετ πολύ δύσκολα ξαναπάρει. Λέω. Παιδιά τρελαίνω Τσαλτίδη, λέει καρδιά του Τσαλτίδη. Το ίδιο. Το ίδιο. Η κατάκτηση πρωταθλήματο είναι. The House of Trouble. Για να μιλήσουμε για τα προβλήματα του Άρη στο μπάσκετ. Βάλε, βάλε. Δεν το βάλω το κινητό. Ακού. Όσο δύσκολο είναι να με κερδίσει μία ακόμα φορά μέσα στο Βικελίδη, είναι το ίδιο το εξορροπεί με το να πάρω πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Όχι, λες κάτι, εσύ λέω κάτι και εγώ. Πώς λες 29 μάτσα είδους στην Ευρώπη. Είναι ψέματα? Δεν είναι ψέματα, αλήθεια είναι. Το άλλο ποιο είναι. Ψέματα είναι ότι πάω να πάρω πρωτάθλημα στην πόλη, στο μπάσκετ. Όχι. Λέω ψέματα, ή το φέρε. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ο Ηρακλής πήρε 15. Περίμενε. Έφερε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα στο άθλημα, στο οποίο έχω τριπλάσιους τίτλους. Σκλήπα είναι ο άλλος. Στο βόλεϊ, ρε. Στο βόλεϊ, λέω. Χριστός και Παναγία. Στο βόλεϊ. Το 85 μου το πήρε ο Κιμός ο Κουλούρης. Μιλάει για ένα άθλημα. Μιλάμε για ένα άθλημα που έχω τριπλάσιους τίτλους. Ναι, ναι, εντάξει, ο Κουλούρης. Αποβάλλατε Χατζηπαναγία. Άντε, βρε, αγάπη, αποβάλλατε Χατζηπαναγία. Άντε, ρε, κακομίρι. Άντε, ρε, κακομίρι τώρα για να μην παίξει την Παναγία. Τρέμαμε στα τρίκαλα να κερδίσουμε τώρα. Η μοναδική κόκκινη του Χατζηπαναγία στην Ελλάδα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Να ήταν προσεκτικό. Το μάθανε οι Σοβιετικοί λοιπόν. Να ήταν προσεκτικό ο κύριο. Χρήστο, η μοναδική κόκκινη του για να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ναι, ρε, φίλε, γι' αυτό. Εκεί κρίθηκε το πρωτάθλημα. Ο Πανιόνιο έπαιξε με ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Παραβάζουμε στο Αλγαζάρ του Επενο Δημόπουλο. Εμεί τον Ηρακλή φοβηθήκαμε να μα πάρει το τίτλο μέσα από τα χέρια. Ποιο Δημόπουλο, αυτό που σε παράτησε και πήγε στο Παναθηναϊκό. Αυτό που σε παράτησε και πήγε στο Παναθηναϊκό, πριν τον τελικό. Αυτό, ναι. Αυτό τι λαμπτήρα ΠΑΟΚ, τι είναι αυτό. Άντε, πάμε διάλειμμα. Πες τους κωρικούς. Λοιπόν. Πες ο Λίμπερ 61, μπάτε σκύλια, λέστε. Α, πάτε, λες εσύ. Πες, μπράβο. Μίλα και για το πορνείο το Stamford Bridge, έτσι, μίλα. Θα βάλεις κωρικό ιερόδουλες εδώ πέρα. Για το πορνείο. Τι λέει, συγγνώμη. Ναι, μήπως θες να το βάλεις, 29 ευρώ. Δεν υιοθετεί εκπομπή, εκφράσεις αμαρτή. Μήπως θέλεις να φέρεις. Πες μου πώς να μην ξέρω να μιλάω και μπορώ να μιλάω. Δεν υιοθετεί. Όχι, όχι. Είναι κακό, ρε φίλε, να φέρουμε. Θα πάρουμε τα λεφτά. Να φέρουμε χορηγία, ρε φίλε. Ο χλέμπ που τρώει χλέμπ από πάω. Γιατί είναι κακό να φέρουμε μια χορηγία, ρε φίλε. Για το χλέμπ, ναι. Κακό είναι. 29 Νοεμβρίου, φέρτο. Μπορεί να το πει χλεμπονιάρι. Φίλε, πώς κάνει από τον Ολυμπιακό χειρότερο. Άντερε κακομίρι. Άντερε κακομίρι. Άντερε πε χορηγία. Ολυμπιακού δεν έχω ακούσει να μιλάει. Γι' αυτό ακούω έτσι θα ακουστεί. Ναι, όχα, μα να πάω. Τα πλευράκια μου. Και την τελευταία φορά έτσι έλεγε. Ελό πάντα, ελό πάντα. Το πούλμα το πήγανε σε μια χέρια. Χρήστο, έχει ακούσει Ολυμπιακού να μιλάνε έτσι για παίκτε αντιπάλου. Ότι τρώνε χλέμπε. Και του ζητήσαμε. Ο Τσουκαλά μιλάμε τώρα αυτό δίπλα. Ο Τσουκάλα λοιπόν! Ο μέσο Ολυμπιακό είναι γεννημένο με μελακό, με τίμπελα, με σοτ μπουφανάκια, τέτοια πράγματα. Και μιλάει έτσι. Προφανώ. Ακούτε τρόικα. Είστε ίδιοι, ίδιοι είστε, ίδιοι. Ακούτε τρόικα. Μόλι σα διαφορά είναι 49 τίτλοι. Ναι.
Καλό. Και άλλη μια διαφορά, ότι εμάς δεν μας ξεφρακώσασε στο συμπατάρι, έτσι. Μιλάμε για ποιότητα. Το χοντρίνεις, έτσι. Μιλάμε για ποιότητα. Φωτιάδη, θα σε κομπήσει. Μισό λεπτό, περίμενε λίγο. Δύο ώρες σε κομπή θέλει. Εσάς ξεβρακώνουμε μέσα στην τούμπα. Αχ, τι μου κάνε τώρα. Όσο είπε, ενώ εσύ τι μπορώ μας να έκανε πω. Τη μούρη κρέας. Τι μπορώ να πω. Είπες μια μπούρδα που λένε οι Αθηναίοι και την αναπαράγεις κιόλας. Ναι, ήσουν εκεί. Όχι, δεν ήμουνα. Τότε και το λες. Έλα. Το είδες. Στο είπανε. Ήσουν σου ρωτή. Έχεις φωτογραφίες. Ήσουν σου ρωτή. Ναι. Ναι. Ήσουν. Μαχαιρωμένος πήγε στο τέτοιο, στο νοσοκομείο, πήρε μαχαίρι και αυτομαχαιρώθηκε. Ναι, μπορεί να ήταν μουλός. Τι? Πότε δεν ξέρεις τι γίνεται. Α, κάνει τελείως, έχεις φύγει τελείως. Άντε ρε κακομύρι. Άντε ρε κακομύρι. Έχεις φύγει τελείως, ειλικρινά. Θα μιλήσεις για τον παπά ο Ολυμπιακός ρε κακομύρι. Γεννιέται παιδί, γεννιέται παιδί, βγάζει το νοημιαγωγείο, πηγαίνει δημοτικό, πάει γυμνάσιο, πενταήμερη, λύκειο, φεύγει φαντάρος, σπουδές στο ένα άλλο και δεν έχει κερδίσει τον πάκο μες στην Τούμπα. 23 έχει φτάσει. Τι γίνεται ρε παιδιά. Ναι, αλλά παίρνει το πρωτάθλημα. Ποιος δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Αυτοί δεν πήρανε κανένα πρωτάθλημα τότε. Ναι, το παίρνουν. Το 69-82. Ναι. Για πες μου λίγο τώρα κάτι. Ναι. Αυτό με τα παιδιά. Ναι. Σε ποια ηλικία είσαι τώρα για να κερδίσεις τον Άρη στο Βικελίδης. Άντε ρε κακόμοι. Πού είσαι ακριβώς. Στο γυμνάσιο ή στο ηλικείο. Τι να κάνουμε, έλπες. Γιατί ο Άρης ήταν και σε κάρφωσε ο Χαλίτο. Τι να κάνουμε, φίλε. Τέσσερα χρόνια έλειπα. Έλειπες, φίλε. Τέσσερα χρόνια. Το γυμνάσιο και το πρώτο χρόνο από το λύκειο. Τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν σε κερδίσω εγώ. Τα υπόλοιπα! Αν σε κερδίσω φέτος, θα έχω να σου λέω ότι δεν ξέρω αν κερδίζει 10 χρόνια. Ένα έτσι? Πράγμα μόνο μπορεί να κερδίσει. Ένα πράγμα. Κακομπή. Βαλέρι Μάρκ Άλμοντ. Το πέταλο θα ανοίξει τώρα. Μάρκ Άλμοντ δεν είναι στον κόσμο. Το πέταλο δεν ανοίγει γιατί αποφάσισε και σε αυτό επειδή είσαι κότα μεγάλη να μην δίνει εισιτήρια. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού από αυτού του ΠΑΟ για μένα. Εδώ εσύ κάθεσαι να σε κατουρίσει το Ολγάκι. Η χλέπα σε πείραξε. Αυτό σε πείραξε. Άρε κακομύρι. Άλλο το Ολγάκι. Το χλέπα. Άλλο, ο σεβασμός στο ποδοσφαιριστή. Στο ποδοσφαιριστή. Πήγε ο μεγάλος Αλεξάνδρ Χλέπ χθες. Και χειροκρότησα δυνατά στο μαγαζί που το έπρεπε. Μπράβο κυριούλη. Πρέπει να πάμε σε break, έτσι. Πού είμαστε ρε Χρυσανθέ. Καλημέρα, το διαβάσαμε αυτό για τον Παπαδόπουλα. Καλημέρα, παιδιά. Παπ, είσαι απλά ντροπή. Είσαι τραγικός και φταίει ο Λίμπερο που σε δίνει το δικαίωμα να προσβάλλεις τόσο κόσμο, ακόμα και τους χορηγούς σας. Sorry, αλλά δεν είσαι για μικρόφωνο. Λέει ο 484 εντάξει, πολύ και τον χειροκροτώ. Τώρα θα με φωνάξουν από μέσα. Και τον χειροκροτώ. Δεν χρειάζεται, φωνάξεις, φωνάζω εγώ. Η Ανδρονίκη μπαίνει για θέατρο, λέει καλημέρα σας. Καλά, Ανδρονίκη. Δηλαδή, Χρύσανθε, με διπλό στο Νιόνιο. Δεν υιοθετώ, στο Πανιόνιο είναι. Για μία μέρα τουλάχιστον θα είμαι πρωτοπόρος. Εκεί που έπαιζα με Αγιονέρη, κορυφή στη Σούπερ Λίγδα. Βάμος! Λέει ο 283. Ο Νιόνιος που λέει εδώ συνάδελφος. Είσαι εσύ από του Γιδά, 283. Ο Νιόνιος έπαιξε με τον ΠΑΟΚ. Έπαιξε με τον Ολυμπιακό και παίζει με τον Άρη. Και έχασε άδικα από τον Βρείτε τις διαφορές. Ναι. Ενώ άτυχα, όχι άδικα διαιτητικά. Βρείτε τις διαφορές. Μας λιώσανε, ρε. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό δεν έχει βγάλει ανακοίνωση για τα εισιτήρια των φιλοξενούμενων. Για Άρη βγάζει και δίνει 20 ευρώ. Ναι. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό δεν καλεί κανέναν κόσμο. Sorry, δεν σε επιτρέπει να μεμονωμένα. Δεν, πρόσεξε τώρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακό δεν λέει τίποτα για ελάτε κόσμο κτλ. Και βγάζει ανακοίνωση πριν τον Άρη. Καλεί τον κόσμο του ιστορικού. Παπαδόπουλος βάζει κομμάτια να ακούτε. Το κινητό, γιατί το. Περίμενε, γιατί το κοιτάς να κοιτάει το μικρόφωνο, να, έτσι, βλέπει, φίλε, το να βλέπει το μικρόφωνο το βιντεοκλίπ. Έτσι, πράγμα το έχω κοντά, ρε φίλε. Έχεις πρόβλημα. Στο ηχείο, βάλε, ρε. Όπου θέλω θα το. Είναι το House of Trouble. Βάλ το στη δόνηση. Να μας μιλήσει για τον Άρη το μπάσκετ, ρε. Α, και εσύ προβλήματα, ο Άρης στο σπίτι και House of Trouble, κατάλαβες. Ότι έχετε προβλήματα στο σπίτι και έτσι. Τώρα είναι το τελευταίο κομμάτι που παίζω. Ωραίο, ωραίο κομμάτι. Με ωραίο κομμάτι, ωραίο. Λέει αυτός, ο οποίος σύμφωνα με τους παοξίδες ρεπόρτερ, το διαβάσει ο Μάριος, περίμενε λίγο. Ρεπορτάζ ρεπορτάζ ΠΑΟΚ μπάσκετ. Εγώ έχοντας προβλήματα είχα 1500 άτομα. Διάβασε λίγο Μάριο εδώ το κείμενο. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ μπάσκετ. Τίτλος, λίγος κόσμος στην πρεμιέρα. Στα συνηθισμένα αποσιοποιητικά. Ακόμα και αν ήταν πρεμιέρα στη σεζόν, οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν είχαν διάθεση να ασχοληθούν με την καινούργια ομάδα. Μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα στις Κερκίδες ήταν 55 άτομα. Ξανά περίμενε! Περίμενε λίγο! Περίμενε! Γιατί ο Σμυρναϊκός προχθές είχε περίπου 230. Πώς ξαναπες πόσα? Στις Κερκίδες ήταν 55 άτομα. Πόσο! Μπράβο κύριε! Ο πολλαός και τι ομάδα! Να σε χαίρεται η Ελλάδα! Είναι από ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ρεπόρτερ, έτσι. Μην γίνει παρεξήγηση. 55 άτομα!
Και μιλάς βρε κακομύρι για μπάσκετ. Πρόπερσι κακομύρι έλεγε ότι είσαι η μοναδική ομάδα στην πόλη η οποία μπορεί να φέρει τίτλο. Γιατί στα τελικά του κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ. Για μπάσκετ μιλάς βρε 55 άτομα βρε ούτε 60 βρε. Ούτε 60 ούτε λεωφορείο δεν γέμιζες. 56 θέσεις έχει το λεωφορείο βρε. Και ένα ο ξεναγός μπροστά 57. Το παλέ το παίρνες μόνο στον ύπνο σου. Μόνο στον ύπνο σου. Πότε, ποτέ, πότε, ποτέ, πότε, μπατέ, πότε, μπατέ, πότε, μπατέ. Πάτε σκύρι. Χρήστο μισό μόνο διαγωνισμούς. Δύο διπλές. Η αγάπη άργησε μία μέρα, αύριο Radio City Παραστασάρα και δύο μονές αύριο βράδυ, κολλασμένη βραδιά με Νάσβιλ Πούση στο Principal. Μπατέ, 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 μπατέ. Back to the studio, είστε συντονισμένο στο Λίμπερο 107.4. Τρόικα με Τσαλτίδη, με Παπαδόπουλο που κονόμησε χθες ένα τρακοσάρι και με Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά. Χρήστος Κιώσης, εκτάκτος σήμερα Παρασκευή, κάνει τα μαγικά του στα ντεξ για την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Έχουμε Μιχάλη Φωτιάδη από Τριάδη, έχει φέρει απίθανα καλούδια, κυρίως του Απόλλωνα Πόντου, που είναι η ομάδα της καρδιάς του, και ένα-δυο ψηλολόγια Λίβερπουλ και Άρσεναλ. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί τρέχουνε, έτσι, δύο διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα αύριο βράδυ της Παραστασάρας «Η αγάπη άργησε μία μέρα», ένα ύμνος στον έρωτα, στην ελευθερία και δρυμή κατηγορώ στην καταπίεση με την Εμιλία Υψηλάντη να πρωταγωνιστεί σε έναν θίασο από 8 γυναίκες ηθοποιούς. Radio City, αύριο βράδυ, ώρα 9. Και δύο μονές για τη λαϊβάρα των Νάσβιλ Πούση από τις Ηνωμένες Πολιτείες με αγάπη, μια τεράστια rock and roll μπάντα, τρελό πάρτι για δύο ώρες αύριο βράδυ στο Principal Club Theater FM και ενώνομα τεπώνυμο, δίπλα θέατρο, η live και τα δύο αποστολή στο 54-5-26. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είναι κοντά μας, επειδή το αυτοκίνητό σου είναι υπερπολίτιμο, στις Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος θα βρεις σούπερ προσφορές που καλύπτουν κάθε απαίτησή σου με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σου ανάγκες. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, πληροφορίες στο margaritopoulos.com όπως το ακούς, έτσι, και στο 2130-278-279. Το λέω άλλη μια φορά, 2130-278-279. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, 2310-287 και 3 οκτάρια, Injection Service, και σήμερα κοντά μας υπάρχουν πολλοί τρόποι να πεις back, όχι το συγκρότημα, το back, back που λέμε, ένας όμως για να τα καθαρίσεις. Injection Service. Απόλλωνος 18 στην κάτω Τούμπα, στον κήπο του καλού, όχι του κακού, και στο injectionservice.gr. Άνοιξε γραμμές. Το είπαμε. Να βγουν οι οπαδοί της Μπατέ. Κοντά μας και το Μπάτε Σκύλι, έτσι. Το Punk Rock Bar, Ολύμπου 61, ειδικά για σήμερα. Μόνο για μία μέρα θέλησε να μπει το Μπάτε Σκύλι, για τους φίλους Μπατέ Σκύλι. Το αγνοείται σαν θεματάκι, το νέο σήμα της Νέας Δημοκρατίας, το νέο λογότυπο. Θέλουμε σχόλια, πώς σας φάνηκε. Δεν το είδα. Βάλτε το λίγο, ρε Χρυσάνθε. Βάλτε το λίγο για να το δει. Γιατί αλλάζουν σήματα. Είναι το νέο σήμα, όποιος θέλει μπορεί να το σχολιάσει. Ξαναλάξαν πρόσφατα. Έτσι, και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ότι η ιστορική και θρηλυκή Νιβαία θα κινηθεί νομικά εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Μετά από το σήμα αυτό που απέκτησε, παρουσιάστηκε επίσημα χθες στα 44 γενέθλια του κόμματος. Τι σου θυμίζει, σε τι παραπέμπει, πώς, τι. Δεν ξέρω ποιος καλλιτέχνης το δημιούργησε. Θα ήθελα να μάθω. Τον διάβασες. Ναι, Έλληνας είναι, έτσι. Έλληνας. Χθες, Μάριε, πάντως ξεχάσαμε να σου πούμε χρόνια πολλά. Η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Ναι, δεν σου είπαμε. Νομίζω έκανα μια αναφορά. Είσαι ένα έλογο ζώων, βέβαια, σε αντίθεση με αυτόν που είναι στα δεξιά μου. Ο βαρύ Παπαδόπουλο. Κατάλαβε 484, ποιο προσβάλλει. Βαρύ, όχι, ναι, αλλά μίλησε για χλέμπα. Ναι. Στον χλέμπα. Μα έφτιασε. Μας είπε ψέματα για τα σχηματάρια χωρίς να σε παρών. Εντάξει, καλά, εντάξει. Άλλο, άλλο. Αυτό τι. Αυτά. Αυτά τα δύο. Χορεύεις από το πρωί αναβήσει. Ό,τι θέλω να χορεύω. Πρεμιέρα αύριο στο Μπαρμπαρέλα. Τέτοιοι είστε. Ναι. Τις θέσεις από το Πούλμαν τις ξέρει ο Κυριούλης. Ο Τσαλτίδης δηλαδή. Τα δελτία ακόμη τα ψάχνει όμως. Λέει ο Γιώργος. Καθόλου δεν τα ψάξα τα δελτία, φίλε. Επίσης μιλάς και εσύ για κάτι που δεν ήσουν παρόν. Εγώ ήμουν παρόν και σε αυτό το θέμα. Και εσύ είχες φάει λούκι εκείνη τη μέρα, ε. Γιατί? Λούκι γιατί? Με το συγχωρεμένο τον Νίκο τον Κολλιό. Ήταν, ναι. Θεός χωρέσει τον Νίκο τον Κολλιό. Ήταν. Με τα ιστή, με τα δελτία και τα λοιπά και τον τρόπο με τον οποίο κάναν την γκέλα τότε.
Και είπαν ή χάθηκαν ή τα κλέψαν ή τέτοιο. Ενώ του έλεγε ο Κουτιάνης, πείτε ότι κλάπηκαν. Κουτιάνης, πω. Στάθης, βέβαια. Και δώσαν το δικαίωμα στους άλλους να σηκώσουν αυτά. Και... Ποια. Καλά κάνανε οι άλλοι, φίλοι. Καζούρα κάνανε. Καλά κάνανε. Δεν με ενοχλεί εμένα η καζούρα. Η καζούρα δεν με ενοχλεί. Τα ψέματα με ενοχλούν. Το αεροπλανάκι δεν το περιμένατε πάντως. Τι. Είναι που δεν ασχολείστε με τον Άρη. Αεροπλανάκι πληρώσατε. Μπήκατε μέσα, κάνατε τον οδηγό και τα δελτία. Ασχολείστε μόνο με τον Άρη. Γιατί αυτός είναι ο αιώνιος εφιάλτης σας. Είστε μέσα στην πόλη μονίμως Δευτέρη. Παντού. Και σε κάποιες περιπτώσεις και Τρίτη πίσω από τον Ηρακλή. Και στον Ολοκυριούλη τον διπλανός εκεί πέρα. Να λέμε ναι. Ο μόνος γιατρούλης που χρειάζεστε είναι γιατί νομίζετε ότι είστε μεγάλη ομάδα. Σόπα. Σοβαρά, ε. Αυτό πώς λέγεται, όταν πιστεύεις κάτι που δεν είσαι. Ψευδαίσθηση. Ψευδαίσθηση. Είναι κατά ψευδαίσθηση πρωταθλητές. Πώς είναι στα αγγλικά η ψευδαίσθηση, άλλο το illusion. Illusion είναι παρέστη. Illusion είναι. Τεράστιο κομμάτι illusion. Βάλτε το λίγο, ωραίο κομμάτι. Βάλτε και αυτό λίγο. Πώς άλλο πάω μεγάλη ομάδα να έχει πάρει δύο κύπελα σερί, ας πούμε. Δύο κύπελα σερί πήραν. Συνεχόμαι κάτι που δεν έχει κάνει στα τελευταία 50 χρόνια. Δύο κύπελα σερί. Θα δώσω λέει εγώ πόσα εκατομμύρια για να πάρω δύο κύπελα. Δύο κύπελα. Κομματάρα. Δώσ' το. Τεράστιο. Τεράστιο κομμάτι. Ας χορέψει την κυρία μου εδώ πέρα. Μιχάλη, χόρεψε. Τις αρθρώσεις σας. Πρόσεξε τον κύριο δίπλα, κράτησε τον πράτσο. Τον πράτσο. Δυνάμωσε. Τον πράτσο, κράτησε τον. Το βασίλειο κυρίου. Καλύτερα το κρατάω από τον πράτσο παρά να με πίσω. Πάει κοντού μετά. Αλήψει το χαμίνι, τελειώσαμε. Ωραίο! Μπράβο, Μάριε! Μπράβο, Μάριε! Γιατρός οπαδός του Άρη, τζέντλεμαν. Γιατρός οπαδός του Άρη, καλημέρα Τρίφωνα. Ιδέα μεγαλείου λέγεται, σωστό. Αυτό είναι το φαινόμενο αυτό. Βοναπαρτισμός λέει ο Κώστας. Είμαι ο Πάκο Βοναπάρτης. Και θα κάνω πάρτις. Που αποδεικνύει και μάλλον το θα κάνω πάρτις. Μάλλον είσαι ο Πάοκ Βοναπάρτης. Θα κάνω πάρτις πολλά. Πάρτις, πάρτις, πάρτις. Εδώ δεν... Στη Σπάρτη. Τσίπα δεν είχε ο άλλος, τον διάβαζε πριν την ανακοίνωση. Το 555 άτομα. Ο Ηρακλειδέας τολμάει ρε φίλε να πει 550 να είναι 550, συγγνώμη 55. Ο Ηρακλειδέας για τον Παοκτσί. Εκεί σηκώνει τα χέρια ψηλά, κατάλαβες τι γίνεται. Σηκώνει τα χέρια ψηλά. Χίλια μπράβο στον κόσμο του Άρη που αποδεικνύει το πνευματικό του επίπεδο και στάτους. Ο γιατρός ο Τρίφωνας, ιδέα μεγαλείου. Έτσι ακριβώς αυτό. Βοναπάρτιν! Βοναπάρτης! Βοναπαρτισμός! Λέει ο Χρήστος ο Κιώσης. Είναι ο Πάοκ Βοναπάρτης 4. Έτσι θα βαφτίσω το γηπέδο. Βοναπάρτης 4. Βοναπαρτούρα! Έτσι θα το βρω. Άρη μου το μεγαλείο σου τελειωμό δεν έχει. Αυτό πώς μεταφράζεται, ρωτάει ο Βονοπαρτούρα ή Βονοπαρτούρα. Μη σε παρασύρεις. Μη σε παρασύρεις. Εγώ. Γίνεσαι χιδαίος. Εγώ. Απορώ πως συμμετέχω σε αυτό το θέατρο του παραλόγου. Απορώ. Φτούς με μπορώ να φτιάξω. Χρήστο, κλείστο. Κλείστο. Κλείστο μουσική και διαβάζει το μήνυμα. Έλα, μήνυμα οπαδού του ΠΑΟΚ του 831. Για πες μας. Η εταιρεία που μετάτρεψε τον Ζήκο σε έχρωμο πως προσφέρθηκε να μετατρέψει τα παιχνίδια από τον τελευταίο τίτλο του Άρη για να μην νομίζουν οι νεότεροι ότι... Περιμένω τη συνέχεια από το 31. Δεν καταλαβαίνω όλοι. Πάρε και μια εταιρεία να σου μάθει τους χρόνους στην ελληνική γλώσσα. Να γράφει σωστά. Έτσι γράφουμε εμείς. Αυτός γιατί χτυπάει εδώ σε εμάς. Δεν κατάλαβα. Εσύ τώρα το χτυπάς. Δεν πειράζει. Πάρε και μια εταιρεία να μάθεις γραμματική. Να γράφει σωστά τους χρόνους. Το IQ του ΠΑΟΚ. Αόριστος. Είναι μεταξύ σας ρε παιδί μου. Ναι, κατάλαβες. Αλλά σύνθημα άρχισε. Δεν έχω κόμμενα. Δεν έχω λεφτά. Υπάρχει. 831 στείλε τη συνέχεια για να μην νομίζουν λέει οι νεότεροι ότι. Στείλε την συνέχεια μουσική. Ότι είναι παλιός. Μουσική Χρήστη. Καταφέρετε να διώξετε τον κόσμο σήμερα αυτά που κάνετε. Δεν παίρνει κανείς τηλέφωνο. Μπράβο. Αηδίας ο κόσμος. Συγχαρητήρια. Εκεί που είπες την χλέπα, έριξε ο Πάοκ στο χλέπ. Είστε εξαιρετικοί κυριούλιδες. Καταλαβαίνω την τρομάρα που έχετε πάρει με το χθεσινό. Γιατί λέτε, αμάν δεν γίνεται αυτή η ομάδα που παίζει μέτρια, θα αρχίσει κάποια στιγμή να κάνει τα περσινά. Ήδη άρχισε.
πρώτο Ντόρτι. Μ' αρέσει που λέει πέθανε ο πρόεδρός τους, δώσαν όργο τιμής, θα παίξουν για το θεό. Παίξανε. Τόσο μπορούσαν, τόσο παίξαν οι άνθρωποι. Αυτό είναι. Ο Πανετολικός είναι δύο κλάσεις πιο πάνω. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτοί συμμετέχουν. Τι να κάνουμε δηλαδή. Να αλλάξουμε, να τους αλλάξουμε και αυτούς. Μου άρεσε. Πολύ ωραίος ο Βέρμπλουμ. Ο Σουηδός παντόφλας. Παντόφλα από την κυρία. Δεν δει και αυτό, μίστερ. Ωραίος. Ένα παιχνίδι θα κάνει και καλό. Φίλε, δεν περίμενα να έρθει στην πόλη μου. Ποδοσφαιριστή Σουηδό που εγώ του λατρεύω. Και ποιο δεν λατρεύει εσύ, ρε. Όσο πιο ψηλωμένη, τόσο. Και ποιο δεν λατρεύει ο Κυριούλης δίπλα. Ψηλωμένο να έρθει. Και ποιο δεν λατρεύει. Δεν λατρεύει τον Βιερίνια, δεν λατρεύει τον Γκαρσία. Ό,τι αγαπάει ο κόσμο του ΠΑΟΚ, να βρίσκω κάτι να πω, ρε παιδί. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ χωρί τον Βιερίνια. Μπράβο στον ΠΑΟΚ. Θα δει τώρα. Ο Βιερίνια είναι για τα γεμιστά τη πεθερά. Εντάξει, το γεμιστό να το δοφάτω. Να το δοφάτω τα ψητό να το κάνω τον Μάιο. Περίμενε, έρχεται. Να το σήμα. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Είναι. Ναι, καλημέρα, αδερφέ, όνομα και μάδα πεθαίνει. Σαν εξεκολλημένο αυτοκόλλητο. Καλημέρα, παιδε. Αλλά να μιλάς με σεβασμό, όχι χλέμπα στο χλέμπι. Πάντα. Λοιπόν, με λένε Αριστοτέλη, είμαι Παοξής, σας είχα πάρει και την προηγούμενη. Α, ναι, πολύ ωραία. Αριστοτέλης και Παοξής δεν γίνεται. Ωραία παρουσία. Ωραία παρουσία. Όχι Άρης, ποιος Άρης να πούμε. Και βασικά πήρα να πω ένα πράγμα και να το κλείσω γιατί παίρνω από κινητό. Ρε παιδιά, για τον Αριανό. Για το πρόσφατο παρελθόν, πού ήσασταν πέρσι, τι γράφει η ιστορία σας για πέρσι, τι γράφει η ιστορία μου πέρσι. Μας τα έχετε κάνει τσουρέκια τρικενλή. Άντε, γεια. Τρικελί, ο Ιντερκελί. Αριστοτέλη, σε λατρεύω. Ωραία παρουσία. Να γράφετε δεν ξέρετε, να μιλάτε δεν ξέρετε. Το Τερκενλή δεν ξέρετε. Με την ιστορία ασχολείστε. Να βαράτε το κεφάλι στον τοίχο, ξέρετε. Ξέρουμε. Ο Μάτσο μα. Να βαράμε, ξέρουμε. Ο Hulk Hogan. Το χέρι στο τραπέζι. Ο Hulk Hogan. Το χέρι στο τραπέζι. Το χέρι στο τραπέζι. Το χέρι στο τραπέζι. Τον πιο αυθάνη παραγωγό στο Λίμπερο. Όχι, αυτό όχι, φίλε. Είναι ο Βοναπάρτης, αυτό θέλω. Είμαι. Και θα τη Βοναπάρτης. Είμαι ένα γατάκι μπροστά στον Κόλκα. Σφαλιάρες θα τρώγατε τώρα από το Σταύρο εδώ πέρα. Κατάλαβε τι γίνεται. Ναι. Είμαι πάρα πολύ καλός. Δεν άντεξε και έφυγε. Όχι, δεν άντεξε. Ένα χρόνο δεν άντεξε, Παναγιώτη. Δεν άντεξε. Σε σένα δίνουν πολύ τρει μήνε. Άντεξε. Τι έχω καρκίνο. Τρεις μήνες. Μπα, χτυπάτε ξύλο. Επόμενος. Για τον Τερκελής δικαιολογώ, ο Τερκελής είναι του κέντρου της πόλης. Ακροατής. Ακροατής. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ στο κέντρο. Ακροατής. Ακροατής. Καλημέρα. Κατά τα άλλα, εμείς είμαστε Αναρχία, Ηρακλής και τα λοιπά. Ακροατής. Η αστή της πόλης. Ακροατής. Ακροατής. Καλημέρα, φίλε, όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα, όνομα και ομάδα, φίλε. Ρε εσύ, Μάρη, άμα δεν θες να παίρνουμε τηλέφωνο, πήγαινε με τον διπλανό και πήγαινε πιείτε ένα καφέ και μας ζαλίζετε. Πάτε δρόμο, πάρτε και δύο. Καλά σας λέει. Εσένα λέει, δεν λέει. Όχι, εσένα λέει. Εγώ είμαι εδώ. Για τον κύριο Χρήστατο και τον κύριο Μάρη, που για ακόμη ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ μετά κλαίνε. Κερδίζουμε κολλές. Δεν το βρήκες χορηγό. Είπαμε τίποτα, μη δε φύγε. Τραβήχτηκες ο Λίμπου 61 και να φέρεις το χορηγό εδώ. Χορηγό έφερα, ρε φίλε. Άντε ρε κακομύρι. Καλά σου λέει. Ας το να μιλήσεις τον άνθρωπο. Εμείς κλάψαμε, έκλαψα εγώ. Ας το να μιλήσεις τον άνθρωπο. Ναι ρε φίλε, και βρήκε χορηγό. Να μιλήσω. Αλλά προσβάλλονται όταν τους λες 29 Νοεμβρίου φέρε καμιά ιερό δουλειά. Αποφασίστε. Πώς θέλετε να κερδίζω. Κερδίζω τον Ολυμπιακό όπως τον κερδίζω με κολόφαρδος. Πάω ρίχνω 4. Είναι η άλλη αδύναμη. Όχι αδύναμη, βρήκε λύση στον αστράγαλο του άλλου. Αποφασίστε τι θέλετε. Πώς θέλετε να κερδίσω και να είναι δίκαια η νίκη μου. Τι θέλετε επιτέλους. Τι να θέλουν κακομοίρι. Κερδίσω τον Ολυμπιακό με κολόφαρδος. Πάω να τους ρίχνω 4, είναι η άλλη μικρή ομάδα που έχει παίξει ο Μίλου Τσάπιος Λίγκ και έχει παίξει και ο Μίλου Γιώργο Λίγκ τόσα χρόνια. Φασίστε τι σχέση έχει ρε, εσύ η χθεσινή ομάδα, με τρελάνεις ρε εσύ. Εντάξει, και εγώ έπαιξα στο... Και ο Πανιόνιος απέκλεισε την Ατλέτικο αρχές του 70. Τι σχέση έχει με τη σημερινή Ατλέτικο. Καλά. Είναι, τι καλά. Καλημέρα, να είσαι καλά παλικάρι, με πάμε γραμμή. Τι έκανε η Άρσεναλ Παναγιώτη. Πού έπαιζε? Ο 03, άσε, νίξε. Ο 164 συνεχίζει να ασχολείται με τον εφιάλτη του, το μεγάλο Άρη. Πάω, δηλαδή. Διάβασε το, καλημέρα λέει. Πώς γίνατε σε κάθε καταστροφή του Άρη να είσαι εκεί, πώς γίνατε? Διάβασε όλο το μήνυμα. Περίμενε, του σκοτώνει το μήνυμα. Σύνομαι. Καλημέρα, κάτσε να περίμενε. Δηλαδή, με όποιον παίζει ο ΠΑΟΚ είναι για τα σκυλιά, ναι. Και η Λαμία είναι πρωταθλήτρια. Έτσι, μπράβο. Χου του. Πώς γίνατε. Αυτό το κατάλαβα, το χου του. Χτου, Χρήστατε Τσαλτίδη. Πώς γίνατε σε κάθε καταστροφή του Άρη να είσαι εκεί? Στην τελευταία δεν ήμουν όταν έπεσε στη Γάμα. Στη Γάμα Εθνική δεν ήμουν όταν έπεσε. Δεν ήμουν εκεί. Εννοεί επίσημα, έτσι δεν ήταν. Ούτε επίσημα, ούτε επίσημα. Γίνεται γιατί είμαι 22 χρόνια ρεπόρτερ Άρη. Σε αντίθεση με σένα που είσαι 21 χρόνια. Με τα δελτία τι ήσουν, ρεπόρτερ, με τρόπο. Νεαρός ρεπόρτερ. Φέρελπις που λέτε στις μορφωμένοι αργιανικοί ρεφέ. Φέρελπις, ναι. Ανάτο, το 907. Όταν είσαι φίλε, θα είσαι και στις χαρές και στις λύπες. Εκτός από την καταστροφή ήμουνα και σε άλλα πράγματα. Πάμε γραμμή, περιμένει γραμμή και μετά χρωστάμε μηνυματάκια. Και στην Τούμπα με το Χαβίτο ήμουνα, φίλε. Ναι, καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα, στον αέρα είσαι.
Καλημέρα, φίλε. Και στην Ατλέτικο ήμουν, φίλε. Αποστόλης από τη Μεγάλη Βρετανία, για τον οποίο ενημερώνομαι ότι έχει φάει μπανάρισμα από καμιά πενταριά φόρουμ του ΠΑΟΚ στο Facebook. Τι είναι αυτό? Όχι. Έτσι, δεν μου, είναι είπανε. Έτσι. Έτσι μου είπανε. Έτσι ισχύει, μου είπανε. Ισχύει για ένα και στο άλλο έφυγα, αλλά θα με μπανάραν έτσι κι αλλιώς. Οπότε το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι έχω μάθει. Γιατί δεν δέχονται το διάλογο και τη δημοκρατία. Δεν είναι αυτό. Γενικά ρε παιδί μου, διαφωνώ σε αρκετά, αλλά όταν γίνεται η επίθεση του προσωπικού, εγώ έφυγα. Αλλά και κάνε αυτό που κάνουν κάτι άλλο παοξίδες. Μπες με άλλο λογαριασμό και άλλο όνομα. Πάλι εκεί θα κατέληγε η υπόθεση, οπότε πες ότι είναι σωστό. Λοιπόν, ωραία, πάμε Αποστόλη μου, πάμε ψυχή μου. Πάμε. Σαν να ακροατής της εκπομπής σας, σας λέω ότι η σημερινή εκπομπή είναι μακράν από τις χειρότερες. Δεν ακούγεται με τίποτα, παιδιά. Το λέω. Ενώ οι άλλοι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν φανταστικές. Ναι. Συνέχισε. Άμα ο Παπαδόπουλος φτύνει το χλέμπ, φωνάζεται ο ένας πάνω στον άλλον, μιλάτε άσχημα, μιλάμε για μια κατάσταση αφόρητη. Αυτό γίνεται από την πρώτη μέρα. Όχι, όχι, Αποστόλη, εμείς δεν μίλησαμε άσχημα. Αυτός δίπλα σου, ο ομοιδεάτης σου μιλάει άσχημα, γιατί το επίπεδό του είναι πολύ χαμηλό. Ναι, το βοναπάρτης και να κάνει έτσι τα χέρια του και να δείχνει προς τα κάτω δεν είναι. Άλλο δείχνει, άλλο μιλάει. Τώρα για μω την τρέλα μου μέχρι. Άλλο δείχνει, άλλο μιλάει. Μας πήρε αυτός που είπε μαμώ την τρέλα μου και μας είπε ότι μιλάμε άσχημα. Τα λέμε παιδιά από εβδομάδα, τα λέμε από εβδομάδα. Έγινε, γεια σου. Βαρέθηκε. Επόμενο. Σατίζει ο ίδιο, τι να κάνουμε. Εντάξει, θα μιλάμε, θα μιλάμε. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Θα φας μπάνε για την εκπομπή. Πάμε, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και μάνα, πώς θέλεις. Γιάννης ΠΑΟΚ. Γιάννης, από εδώ του ΠΑΟΚ. Ναι, Γιάννη. Παπαδόπουλος, σκάσανε σήμερα, έτσι. Σκάσανε. Ποιο χαρούμενο δεν έχω. Ναι, αφού έτρεξε να φέρει το χορηγόρε. Από χθες τον είχε κλεισμένο, κατάλαβες. Πού να το βρω. Πά, τρέγα, λίγο 61 να φέρει μπάτε σκύλια λέσχη. Είμαστε χαρούμενοι. Αυτό ο μπάτε σκύλια λέσχη. Συγγνώμη λίγο, φίλε Γιάννη. Αύριο θα φέρω, άκουσε λίγο. Γιάννη, τη Δευτέρα μάλλον θα φέρω εγώ άλλο χορηγό. Έχει στη Βασιλείο Γεωργίου ένα σαντουιτσάδικο. Φάτε και σκάστε. Αυτό θα φέρω εγώ χορηγό. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Παιδιά, αυτό ο μπάτε σκύλι, πώ το λέτε. Ένα χιλιάρικο πρέπει να δώσει. Ναι, πάμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Σλαμά υποτιμά την Μπάτε, αλλά η Μπάτε τα τελευταία 10 χρόνια έχει σταθερή παρουσία σε ομίλους, είτε Champions League είτε Europa. Δεν είχε πανετολικό. Άρα υποκλείσει τον Ολυμπιακό που 25 χρόνια παίζει Champions League. Τον κοροϊδεύετε. Με λέτε τι κάνει όμως. Εγώ δεν έχω κορδίσει ποτέ. Πεντάρες και τεσσάρεστρο η Μπάτε. Ναι, αλλά η κέρδηση της Βιστάτη πριν 15 μέρες τη Βίντη 0-2, που η Βίντη αποκλείθηκε με δυσκολία από την άκρη. Γιάννη, ο Ατρόμητος, αν πάει στη Λευκορωσία, θα πάρει τον double από τον Οκτώβριο. Καλά, έτσι λες εσύ. Καλά, αυτός ήταν ο πάλαβος, ρε παιδιά. Θα πάρει, λέει το πρωτάθλημα, τον double, εντάξει. Πρόσεξε. Ο Ατρόμητος περίμενε, θα πάρει κάτι, λέει κάτι το Ρωμάριο. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Εσύ, φίλε, είδες Βίντη Μπάτε. Περίμενε λίγο. Όχι, δεν παίζει ο Πάο την ίδια ώρα. Τότε γιατί λες ότι κέρδισε Βιστά 0-1. Πέρα ότι πες άλλο σκορ. Το διάβασα. Πώς το λες, το σβηστά, πώς το λες. Σε ένα site του Πάου. Ναι, αλλά έχω δει τη Βίντι και ξέρω ότι τη Βίντι δεν είναι κολομά. Α, άμα είδες τη Βίντι, εντάξει. Τη Βίντι που έφτιασε αίμα, που ξεσκίστηκε με την ΑΕΚ, ε. Όχι, ξεσκίστηκε. Έφτιασε αίμα η ΑΕΚ να την περάσει. Για να πάρει τα 30. Ο ΠΑΟΚ από πέρσι από την Ξάνθη, έτσι, έχει μόνο νίκες και έχει χάσει μόνο 3 φορές από Μπενφίκα, Τσέλσι και Αστέρα Τρίπολης και έχει μόνο μία ισοπαλία. Τσάμπα του τα λες για να φίλε, μπερδεύεσαι. Για να έχει μου γλυκέ. Τσάμπα του τα λες. Δεν έχει μόνο μια ισοπαλία. Έχει δύο ισοπαλίες. Έχει μάτια και λένε τι έκανε ο Πάοκ με την Μπενφίκα, πώς έπαιξε τον Ολυμπιακό. Όταν ο Πάοκ σε 1,5 μήνα μέσα έπαιζε κάθε μέρα τελικό. Σου κάθεται ανάμεσα από τα αυτά παιχνίδια η Τσέλσι σε ένα. Θα μπορούσε να κάτσει πάτε μπόρισμα, α πούμε. Και σου κάθεται ένα παιχνίδι με τον Άρη που ναι, μεν ενδιαφέρον, αλλά είναι ένα Πάοκ στο κύπελο. Πριν από Πάοκ Ολυμπιακό, κατάλαβε. Και έχεις και την ΑΕΚ. Παίρνεις δύο τρίποντα, παίρνεις τώρα, βάζεις και τέσσερα γκολ εκεί μέσα. Ας τους φίλε. Ας τους. Παπαδόπουλε, για να κλείσω κάτι τελευταίο. Το στοιχείο το ότι έχεις μεγαλώσει σαν ομάδα και ας τους άλλους να σκούζουν είναι το εξής. Ξέρω τι θα πεις. Ότι λες δεν διαλέγω παιχνίδια, δηλαδή να πάω με την μπάτα σου και να πω έχεις να φέρνει μια σοβαλία. Δεν διαλέγω παιχνίδια με την Έλση, τον Άρη, να διαλέγω. Το γεγονός ότι βλέπω παοξίδες μετά από 10 χρόνια, μετά από 8-9 χρόνια βασικά, συνεχόμενες παρουσίες σχεδόν αν εξαιρέσεις 2 χρονιές τους ομίλους του Europa League, να σνομπάρουμε το Europa League και να το θεωρούμε μια αυτονόητη υποχρέωση, την ίδια ώρα που για άλλες ομάδες είναι το όνειρό τους και η μεγαλύτερη τους στην ουσία στιγμή της σύγχρονης ιστορίας. Ήταν για σένα επί 35 χρόνια οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές. Τώρα πας για πρωτάθλημα, αυτό είναι για περίμενε λίγο. Πες μου λίγο, μέχρι πού έχεις φτάσει στο Europa League? Στους 8 έχω φτάσει στο Κυπελούχο.
Έχω φτάσει τα τελευταία χρόνια ευρωπαϊκό σεισμό. Τι? Ευρωπαϊκό σεισμό ήταν. Ο Άρης που είχε το μεγάλο του όνειρο που έφτασε. Ποιο? Ο Άρης που έφτασε. Ο Άρης που είχε φτάσει το μεγάλο του όνειρο. Εγώ γενικά στην ζωή μου έχω φτάσει και στου 8. Πότε, τότε παίζανε τρεις ομάδες. Α, τότε που έπεσε με την Τζέμψη όμως ήταν, κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό είναι. Έρχεσαι τα λόγια μας, ο Κυριούλη. Σε κοροϊδεύω αν δεν το έχεις. Άμα είναι κοροϊδεύω, ναι, κατάλαβα. Ότι όταν παίζει ο Άρης, τρεις ομάδες παίζανε. Το πρωτάθλημα που παίρνατε τότε, το παίζανε τέσσερις ομάδες. Μα πας να το τριμώξεις ρε φίλε, πας να το τριμώξεις τον άνθρωπο. Πας να το τριμώξεις τον άνθρωπο. Αν έφτασε στους 16, αν έφτασε στους 8 και αν έφτασε στους 4. Έφτασε στους 8 εγώ. Αλλά όταν ο Άρης παίζανε με τρεις ομάδες. Μία γραμμή ακόμη περιμένει νομίζω. Είστε το απάβγασμα της προπαγάνδας. Ναι, καλημέρα αδερφέ. Α, η Τσέλσι έπαιζε με τρεις ομάδες, αυτή παίζανε με 13. Καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα. 164, μου κάνες τη μούρη κρέας, με είπες βαβουροπατάτα με γυαλιά. Χρήστο, μόνο αυτό μισό λεπτό, λέει 164 το πουλέρι μου, τα Τρίκαλα και η Λύκη οι πιο φρέσκες αναμνήσεις είναι. Βαβουροπατάτα με γυαλιά. Φίλε, πραγματικά. Δεν θα μπορώ να πάω σπίτι μου το βράδυ, θα κλαίω. Θα κλαίω. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα, φίλε? Ποια? Ότι εσύ είσαι ο 164 και εγώ είμαι ο Χρύσανθος. Oh. Αν βγεις έξω, εσύ θα πεις ότι είσαι αυτός που μιλάει για τον Χρύσανθο, ενώ εγώ για τον Χρύσανθο. Άντε, γεια σου, ανύπαρκτε. Εάν υπάρκτε. Oh. Επόμενο. Δεν υιοθετώ. Πολύ δεν υιοθετώ. Υιοθετώ. Είναι που λένε μου πάω ξύ στο 164. Ανύπαρκτε. Είναι σήμερα που είναι με την 164 με γυαλιά. Όχι, συγγνώμη. Σε αυτό το καρναβάλι. 164 χωρίς γυαλιά. Περιμένει ο Χρήστος ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάει, Χρήστο μου. Σε αυτή την τζοντόικα που ήρθε σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Ναι. Και την και τον, και πολύ οχλαγωγία σήμερα, παιδιά. Πολύ οχλαγωγία. Δηλαδή. Ναι, είμαστε μπάτε σκύλοι. Σαν την άμυνα τη μπάτε Μπόρισοφ. Ναι. Έλα, άσυμε, λέω. Sorry, Μάριε, σταμάτα το αυτό. Ρε. Φτάνει, το είπε 500 φορές δηλαδή. Χορηγία πληρώνει, ρε φίλο άνθρωπο. Μη συνοδεύει. Δεν έχει πληρώσει τίποτα. Εδώ ρε, αν έχει θεώρηση. Χορηγία πληρώνει. Αν έχει θεώρηση. Περιμένετε λίγο, πήρα τηλέφωνο να μιλήσω. Βρήκε λε τον Αστράγαλο η μπάλα. Άντερε, κακομίρι. Περίμενε λίγο. Καταρχάς, Χρύσανθε, μπράβο και για τις ανακοινώσεις. Να μην χρονοτριβώ. Και κάτι άλλο. Αλλάξε το όνομα την εκπομπή, Μάριε. Ναι, τι τρόικα και τέτοια. Χολή για τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ο τίτλος της εκπομπής. Δεν υπάρχει άλλο. Χολόικα, έτσι μπράβο. Χολόικα, ωραία. Καλά το σκέφτηκες, Χρύσανθε. Δηλαδή, πας να κάνεις καζούρα με το Στανιό για ένα παιχνίδι που ρίξαμε 4. Και εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Εγώ έκατσα κρέας, δούλεψα και δεν έκατσα να το δω. Μόνο το παιχνίδι της Κυριακής με νοιάζει. Και πας με το Στανιό εκεί να βρεις, να πεις, να κάνεις, να τσιτώσεις τον άλλον. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, χολόικα το αγαπώ. Αυτό κάνεις. Ωραία. Τώρα θα φέρουμε και τέτοιο. Θα φέρουμε τι και να κάνω, ρε φίλε, κοπή έχουμε. Έπεσε χθες ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Γιατί να μιλήσουμε, εντάξει, οκ. Να μιλήσουμε. Δεν σου λέω αλλά με το Στανιό να κάνεις. Όχι, δεν θέλουμε για σήμερα. Περίμενε λίγο. Με το Στανιό να κάνεις καζούρα από εκεί που δεν υπάρχει καζούρα. 4 έριξα σε ένα παιχνίδι. Που εντάξει. Πας με το Στανιό να τη βγάλεις χωριό ανύπαρκτη και συνέχεια το μπάτε συνέχεια αυτό το πράγμα. Λες και θα βγω τα 4 ρε φίλε. Όχι ότι είναι. Όχι ότι δεν είναι, εγώ πάω να τη βγάλω. Δεν ξέρω τι είναι, αδερφέ, γιατί και πέρσι για την Έστερσο δεν τη λέγατε χωριό, επειδή δεν την ξέρατε, αλλά η Έστερσο μια χαρά προχώρησε. Καμία σχέση η Έστερ, τι σχέση έχει η Έστερσο, το υπέροχο εκείνο Άγγλο προπονητή, με αυτήν εδώ πέρα, ο Βοντόλ και τα αριστερό μπακ, ζυγίζει όσο θα γίνει σήμερα. Δεν έχει σχέση. Σου λέω ότι προχώρησε αρκετά πέρσι αυτό το χωριό που λέγατε, ενώ την κοροϊδεύατε συνέχεια. Άντε, καλή συνέχεια. Γεια σας, Χρυσάρα. Καλά, Χρήστο, η Νίκη λέει όλη την αλήθεια. Καλημέρα, παιδιά. Στην ωραία παρέα σας και καλή συνέχεια στην ωραία εκπομπή σας. Καλό Σαββατοκυριακό. Μπαίνει για θέατρο. Νίκη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Επόμενος. Όχι. Ωραία. Δεν υπάρχει. Ο επόμενος είναι ο διαφημιζόμενος. Χρωστάμε 4 μηνύματα. Δεν θα τα θάψουμε. Τα είδαμε, παιδιά. 4-7-2 τα είδαμε. Βαβουροπατάτα με γυαλιά. Ωραίο. Τι σημαίνει. Κάνεις βαβούρα και είσαι σαν πατάτα με γυαλιά αυτό. Και γιατί δεν το πάει με στο πάτα το γυαλιά. Ερώτησε τον ρε φίλε, αλλά είναι που λένε, καλός, μην το διώχνεις. Πώς θα το ρωτήσεις, αυτό είναι ο κατώσεις. Τον θέλω, αυτός τον θέλω, δεν το ξέρω τον θέλω, άνθρωπο, τον θέλω ειδικά 23 Οκτώβρη τον θέλω αυτόν. Αυτόν, 21 είναι το μάτς, 23 είναι η εκπομπή, όχι, 22 η εκπομπή. 22 Οκτώβρη και σένα και αυτόν, ο οποίος θα έχει έκτακτα δρομολόγια εκείνη τη μέρα και θα λείπει. Κοίταξε, μην έχει χιόνια βαδίλακος και δεν έρθεις εδώ τελικά. Εγώ φίλε έχω έρθει με τον Άρη στη Γάμα Εθνική. Έχω έρθει σε όλες τις καταστροφές όπως λέγεται, δεν είμαι κότα σαν και εσάς. Παλικάρι δηλαδή. Λοιπόν, τελευταίο μια ζωή στον
Μανάρι. Τελευταίο break, δύο μονές προσκλήσεις για Νάσβιλ Πούση αύριο βράδυ Λαϊβάρα και δύο διπλές η αγάπη άργησε μία μέρα το αριστούργημα της Λιλή Ζωγράφου στο φιλικό. Radio City αύριο 9 και 4. 13 Οκτώβρη μπορεί να παίξει Ηρακλής Άρης. Φιλικό 13 Οκτώβρη. Μπορεί, θα δούμε. Ωραία, εντάξει, μακάρι. Για, okay. Για το σήμα, όχι. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα θέατρο η live και τα δύο αποστολή στο 54526. Break και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Να πω στον φίλο μου τον 164 που με βρίζει κιόλας. Δεν ακούστηκε από την αρχή. Στον 164 που με βρίζει κιόλας. Σκέψου, φίλε, αν εσύ βρίζει σε μένα έτσι, σκέψου τι είσαι εσύ που με ακούς κάθε μέρα. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ, τον Μάριο Ασλαμή, ο οποίος βρίσκεται δίπλα μας. Ναι, διαγωνισμούς, παιδιά, το νου σας. Μένουν 15-16 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τις δύο διπλές για το θέατρο αύριο. Εγώ πέρασε μια μέρα στο Radio City ώρα 9 και τις δύο μονές για τη Λαϊβάρα των Νάσβιλ Πούση. FM και ονοματεπώνυμο, δίπλα live, θέατρο και τα δύο αποστολή στο 54-526. Γραμμές ανοιχτές 23-10-283 οκτάρια. Χρήσαθε, ανέβα λιγάκι, χρωστάμε. Θα μας δουν πολλά μηνύματα. Το βλέπω το έργο εγώ. Ανέβα λίγο, παλικάρι μου. Εκεί, περίμενε. Λοιπόν, Βάμος το διαβάσαμε, ναι. Η εταιρεία, το διαβάσαμε, στην εποχή που τα μουσάτα φοιτητίδια μολύνουν τις συναυλίες της πόλης, ακούγοντας κλαρίνα, γκάιντες και ξεκούρδιστες κιθάρες, χτυπάει τους villagers, είναι ξεκάθαρο. Χρυσάθε, βγάλ' το αυτό το οτομάτικα, άστο, τα σκοτώνουμε, βγάλ' το οτομάτικα, μπράβο, μπράβο παλικάρι μου, μπράβο ψυχούλα μου, ωραία, άστο εκεί, σε παραδέχομαι εκεί. Λοιπόν, ακούγοντας κλαρίνα, γκάιντες και ξεκούρδιστες κιθάρες, τα καμάρια της Ατλάντα έρχονται να τους δείξουν πώς παίζεται το καυτό rock and roll. Εισιτήριο παρακαλώ, μπαίνει στην κλήρωση 472. Ότι ο Άρης έπαιζε με ασπρόμαυρα και μπερδεύονται. Καλά το έγραψα, κύριε καθηγητά. Ο 831 είπα να έρθει για να διορθώσει. Λοιπόν, καλημέρα ρε μάγκες. Τέτοια τρολιά από την προλεγμένη μας κατά τα άλλα μπατέ. Στο συμπολίτη δεν ξανάγινε. Μα με κίτρινη φανέλα και μπροστά διαφήμιση μάρκας Τρακτέρ, λέει ο Δημήτρης ο Ευρωπόντιος, το έχω σημειωμένο, το έχω σημειωμένο, Μπελαρούς μάρκα Τρακτέρ. Και εγώ το είδα και λιποθύμησα, όντως, να είσαι καλά. Ευρωπόντιος γράφεται με Β. Έτσι το γράφει αυτός μάλλον, ρε. Ναι, το έχει. Γιατί είναι από τον Εύρο ή γιατί είναι Πόντιος. Ή γιατί είναι Πόντιος από τον Εύρο. Κατέβα λίγο τώρα, παιδιά, κατέβα Δημήτρη Παναγιώτη. Κατέβα, παλικάρι μου. Κατέβα, ανέβα. Κατέβα και ανέβα. Θέατρο, καλημέρα, καλή εκπομπή και καλό σου κου, λέει ο Αλέξανδρος. Να είστε καλά. Και πάμε γραμμές. Τώρα βάλω το automatic, Παναγιώτη. Περιμένει γραμμή, Όχι. Χρήστο. Χρήστο και όσοι έχουμε κανονικά σήμερα. Ο Γιώργος μπαίνει για θέατρο. Καλημέρα, φίλοι. Χρήστο, θα διακρίνω ζήλια στα σχόλιά σου για ΠΑΟΚ. Μάλλον λογικά να θες κάτι από τη λάμψη του πρώτου, λέει ο φίλος ο Γιώργος και μπαίνει για θέατρο. Φίλε Γιώργο, την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη μάλλον, δεν θα είσαι πρώτος. Ναι, εντάξει, καλά. Κοίταξε να πάρει κανένα χ στη Νέα Σμύρνη. Σε αυτό που λέει. Φίλε, θα σκυλιάσει η Νέα Σμύρνη να με κερδίσει. Δεν νομίζω με σένα να σκυλιάσει. Καλά. Εντάξει. Καλημέρα. Αποφασίστε τελικά. Ο άλλος έλεγε μας τρίμωξε, μας έβαλε στα δίκτυα. Συλλέγε δεν είναι, δεν σκυλιάσαι. Ναι. Αποφασίστε τελικά οι δυο σας. Τι θέλετε ήταν να πείτε. Φίλε, είναι άλλο ο Ασλαμάς, άλλο εγώ. Εσύ είσαι Τάτσι Μητσικότσι με τον Ολυμπιακό, όχι εγώ. Παρακαλώ. Έχεις δίκιο. Ναι, καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Πάντα έχω δίκιο. Αποφασίστε. Καλημέρα. Αποφασίστε εσείς. Εσείς οι δύο. Είναι η εκπομπή, είναι η εκπομπή χολάικα, έτσι, με τη χολή που ρίχνει το. Παρακαλώ. Φοβάμαι πως σπάνια σε νικάω. Φοβάμαι πως ποτέ δεν σε ξεπέρασα. Κι αν τον Οκτώβρη χάσω στο Χαριλάου, φοβάμαι πως τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία δεν τον πέρασα, κυριούλη. Ωραίο, ταλέντο, ωραίο. Ελλάδα έχει ταλέντο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Πάρα πολύ καλό το παιδί. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Δεν πήγε 12 η ώρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις, φίλε. Λοιπόν, είμαι ΠΑΟΚ και με λένε Ζούμπο. Ζουμπούλης είναι το όνομά μου, Ζούμπο με φωνάζουν. Ζούμπο! Τι είσαι, γραφείο τύπου στον Άρη είσαι. Όχι, δεν είμαι στον Άρη. Ο Ζουμπούλης είναι. Ωραία, πάμε Ζούμπο. Μαναβόσκυλο. Όχι, με respect. Βουλώνω τώρα. Άσε μωρέ, respect και ξέρει. Πάμε Ζούμπο. Πάμε Ζούμπο. Λοιπόν, πάμε. Εντάξει, κοίταξε τώρα. Με το Λουτσέσκου υπάρχει το εξής μυστήριο, ρε παιδί μου. Είναι καλή ομάδα, κερδίζει. Είναι μέτρια ομάδα, κερδίζει. Είναι χάλια ομάδα, κερδίζει. Τώρα, αν βρήκε κάποιο μυστικό και δεν μας το λέω ο Λουτσέσκου. Με τον Άρη δεν κέρδισε όμως. Καλά, περίμενε.
Άστρο, με τον Άρη δεν με ενδιαφέρε. Α, δεν σε ενδιαφέρε. Μιλάμε για τα παιχνίδια που με ενδιαφέρουν. Σωστά. Επειδή δεν σε ενδιαφέρε ο Λουτσέσκου πανηγύρισε σαν τρελό και ανέβηκε ο Πέλκα πάνω στη θέρα 4. Επειδή δεν σε ενδιαφέρε. Έπαιζε και με 10. Πού να σε ενδιαφέρε κιόλα. Όταν ανέβηκε έπαιζε με 11. Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει φιλαράκι στο Χαριλάο και πέρα να σε τρυπήσω. Έλα εκεί να δω τι θα κάνει. Έλα. Εκεί να σε τρυπήσω γιατί έχω ένα κολυτάρι αργανό και τι μετά την νίκη με την Ολλανδία χρησιμοποιείτε. Τι. Με λέει στην 7η αγωνιστική θα βρει να αντιμετωπίσει με λέει τον πρωτοπόρο. Λόγω αλήθεια καλά, είναι αυτό. Αλήθεια, αλλά πού το, γιατί δεν είσαι πρωτοπόρο. Εντάξει, ένα βαθμό κάτω είμαι. Ένα βαθμό. Εννοούσε την 7η αγωνιστική το μετά το μάτς. Το πιο πιθανό είναι να είστε τουλάχιστον στο συν 3 την επόμενη κυρία. Πάλι με νίκη, σε πάω σε πιο από πάνω. Τέλος πάντων, λοιπόν, κοίταξε τώρα. Θέλω να πω στους παοξίδες. Τρεχάτε στα Ιντερνετ και στα Facebook και στα αυτά, αλλά πάτε να βγάλετε εισιτήριο γιατί δεν θα βρείτε. Σολτάρο θα είναι την Κυριακή τα εισιτήρια έτσι, πάλι. Σω, με απόλυνα σμύρια. Εδώ δίνουμε ρε φίλε δωρεάν και δεν τα παίρνουμε. Καλά, καλά, θα δεις την Τούμπαρα την Κυριακή, περίμενε. Δίναμε τρεις μέρες εισιτήρια και στείλαν σύνολο τέσσερα άτομα. Θα δεις την Τούμπα γεμάτη την Κυριακή και θα πεις πώς μπήκαν αυτοί. Οι καντίνες από έξω θα λειτουργήσουν κανονικά, θα πετάτε μολότοφ πάλι στις καντίνες. Ωραία. Έγινε Ολυμπιακή βλέπω. Χάρη στους Ολυμπιακούς. Ακούστε και αυτό. Και είμαι μοναδική ομάδα που για δεύτερη φορά έχω κάνει σολτάρες αντιαρκίες. Μοναδική ομάδα. Τότε με εποχή Ζαγοράκη και φέτος. Εννοείς αυτά τα διαρκείας που δηλώνεις 21.000 και έχεις 16.000 εισιτήρια. Άστο, σου πω. Η ΑΕΚ του Τέμι απλά έπαιζε στο ΟΑΚΑ. 35.000 διαρκείας. Άστο. Τι λες τώρα. Ακούγεται κόσμος. Θέλω τον Άρη λίγο ανεβασμένο να έχω κόντρα. Θέλω λίγο ανεβασμένο Άρη να έχω κόντρα. Έγινε Ζούμπο. Ωραίος. Ωραία παρουσία. Καλημέρα Ζούμπο. Να είσαι καλά. Μπορεί και να είναι 90 αυτός να το λένε Ζούμπο. Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Είσαι ο Ψηλέας. Για χαρά. Για χαρά, ναι, φίλε, εσύ είσαι. Όχι, όχι, να μιλήσει. Είναι ο Παπαδόπουλος εκεί. Εδώ είμαι, φίλε. Σε λίγο θα έρθει. Ναι. Είναι εκεί. Εδώ είμαι. Ναι. Εσύ, Παπαδόπουλε. Ναι. Σκάσανε, ρε παιδί. Ναι, από χθες. Από χθες το βράδυ έχει γεμίσει το στόμα τους με πίκρα. Πίκρα μεγάλη. Δεν θα βγω σήμερα. Δεν σου έρωτο θέμα. Έτρεξα πριν χωρί μου. Πούσα ακόμα! Πούσα ακόμα! Κάτσε να δει φλεβάρι που θα μπαρσάρει η μηχανή. Μου άρεσε πολύ ο νέος σου χορηγός. Μπάτε σκύλι. Αγίου Δημητρίου. Ο Λίμπο 61. Ο Λίμπο 61. Και σκάστε! Όχι, όχι. Αυτό που έχω γόνει. Ναι, Βασιλιός Γεωργίου. Πήγαινε αριστερά εκεί πέρα. Κλείνοντας να πω για σένα ότι πραγματικά έχεις βιτριολικές ατάκες. Εγώ! Μπράβο, γορίνα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Που φτύνει πέτες με καριέρα διεθνή 30 χρόνια. Εδώ άλλος αναρωτιέται γιατί οι ποδοσφαιριστές της Μπάτε μπορείς να βγει ένα στραγάλο και βρήκε μέσα στον αστράγαλο τον κόλ του Ζάμπα. Γελάει ο κόσμος. Συγγνώμη, βλέπεις μάτς. Άμα δεν βλέπεις, θα τα παρατήσουν. Να μην το δούμε, να μιλάμε για θέατρο. Να βγάλουμε τους αστραγάλους. Στο δεύτερο γκολ γλιστράει το δεξί μπακ. Ούτε ο γιος του Χρήστα δεν έχει βγάλει. Και στο τρίτο η μπάλα πάει για την Ουκρανία. Ενώ όταν ο Τέρι γλιστρούσε και έχανε το πρωταθλητριόν η Τσέλσι, εκεί δεν γλιστρήσε, ρε φίλε. Ήταν γλιστερό τώρα. Μίλησα την άλλη μέρα με άλλο στη Μέτροσπορ. Το Τζον Τέρι και τα δάκρυά του. Δεν μου μιλά σε μένα. Άντρε, κακομοίρη τώρα. Καλημέρα, πάμε γραμμή. Μα ψώνει και φωνή. Δεν μου μιλά έτσι. Καλημέρα. Η μπάλα πάει η Ουκρανία και παίρνει την μπάλα. Μα τρόμαξε. Μα τρόμαξε. Τζάμπα καβέ πήρε στο έκτο λεπτό. Μιλάει ο άνθρωπο, μιλάει. Ναι, εσύ είσαι φίλε, κλείσε τη συσκευή. Κλείσε το ίντερνετ, φίλε. Κλείσε το ίντερνετ. Χαμήλωσε το ίντερνετ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζει, φίλε. Ναι, εγώ μιλάω. Χαμήλωσε το ίντερνετ. Έλα, το έβαλα στο αθόρυβο. Τίποτα. Αθηναίος είσαι. Ναι, ναι. Ωραίος. Φαίνεται. Όνομα και ομάδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, έλα. Καλημέρα. Ντίνος. Καλημέρα. Έλα, ο Ντίνος είμαι. Ντίνος, ο παδός του. Πανιόνιος. Έλα την άρα, καλή τύχη την Κυριακή. Σ' ακούμε εμβολιάδι. Καλή τύχη την Κυριακή για το Σάββατο θα χάσεις. Σ' ακούμε εμβολιάδι. Καλή τύχη το Σάββατο, sorry, συγγνώμη εγώ. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι με εμάς. Άσοχη. Δεν χάνει ο Πανιόνιος, φίλε. Τρίτη σερή ήταν νέα, στην τεράστια νέα σμήνη. Πολύ άσο και λίγο χι το βλέπω. Εντάξει, είπατε για το μάτς του Άρη. Είμαι παλιός πάνθυρας εγώ, παλιός από την παλιά φουρνιά εγώ είμαι. Παλιός είμαι 52 χρονών. Α, ωραίο, γενιά μου. Ξέρεις το Μάριο από τις Ρόδες. Ποιον? Το Μάριο από τις Ρόδες που δουλεύει στο Κυλικείο. Στη Νέα Σμύρνη. Για να διάσει με το Κυλικείο. Με τις Τζίβες. Όχι. Πού είσαι τα επίσημα, πήγαινε ή απέναντι.
Παλιά πήγαινα στην Τρία απέναντι. Στην Τρία που ήταν στην εκκλησία, στον Άγιο Ανδρέα. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Όχι στα επίσημα. Ναι. Γιατί, γιατί, γιατί στα επίσημα μια φορά ήταν 30 άτομα, με ορμήξαν Βούλγαροι και τέτοια, με πετούσαν κάτι καφέδες, πήγαν να με δίνουν. Μου κλειδώσαν την πόρτα από πίσω. 30 μένα. Ακούς, όμως τους έκανες. Δεν τους έκανα τίποτα. Είστε Αριανοί ή Παοκτζίδες, τι γίνεται? Εγώ είμαι Ηρακλής, το παλικάρι δίπλα μου ο Χρήστος είναι Αριανός και ο Παναγιώτης είναι Παοκτζίδες. Έτσι, μπράβο. Συγχαρητήρια στο ΒΑΟΚ, το περίμενα. Εγώ θα μιλήσω αντικειμενικά, θα σου πω 2-3 πραγματάκια. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να το πάρει φέτος. Αντικειμενικά, η Πανιόνι με. Δίνω, από ποια περιοχή ανεπιτρέπεται. Δίνω, κάνεις λάθος, να το ξαναπάρει φέτος. Αντικειμενικά, λέω. Έλα, μ' ακούς, εγώ μένω Καλαμάκι τώρα. Καλαμάκι, ωραία περιοχή. Ναι. Εγώ είμαι από εποχή Εμβολιάδη, Μαυρίκη, Λίμα, Παθιακάκι. Μεγάλος Νόνι. Μεγάλος Νόνι. Τον Μπέο δεν τον θέλουμε, δεν καλύτερα θέλει. Που έφυγε. Ο Νόνι είσαι ένα τοπιάνκι παλιό διαλυμένο και κάθε μέρα έπαιρνε τον Αλέφαντο να τον πάει στην προπόνηση. Πού το ξέρεις, φίλε, μπράβο, ξέρω, ναι. Δεν ξέρω, γιατί να μην το ξέρεις. Φίλε, Πανιόνι, ο εθνικό. Ένα μπλέο τοπιάνκι, μπράβο, το ναι. Ναι. Μεγάλος το Θωμά Μαύρο τον αγαπούσες? Ναι, εντάξει, μας έκανε. Εντάξει, αλλά λίγο και αυτός μας άφησε. Ναι. Μας πούλησε. Έχεις δίκιο. Μας πούλησε. Αλλά γύρισε μετά. Γύρισε μετά. Μας έβαλε εκεί πέρα στο Βάσκο. Και τα δύο γκολ με τον Ηρακλή στο 2-3 στο Καφτατζόγλιο. 1-3. Και με τον Πάουκ στο κύπελλο. Εγώ το βλέπω για χ αύριο το παιχνίδι. Πολύ το φοβάμαι. Ναι. Για χ. Καρφωτό. Δαγκωτό που λέω. Ναι. Με τον Πάουκ πώς το βλέπεις? Με τον Πάουκ. Άντε ρε κακομοίρη. Ποιο? Με τον Πάουκ πώς το βλέπεις? Πάουκ Απόλλωνα. Το Πανιόνιο Πάουκ. Πώς το έβλεπες πριν το μάτς? Πρόσεχε γιατί πάει να σε τη λήξη. Συνέχισε. Όχι, δεν πάω. Το Πανιόνιο Πάουκ. Εντάξει, δεν παίξαμε καλά εμείς. Ο Πάουκ έκανε μια επίθεση. Εντάξει, δεν... για χ πήγαινε πάντως καθαρό και αυτό. Ναι. Να μιλάμε λίγο. Ναι. Για χ. Με τη φωτοβολίδα ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο μας. Σπίρτο ήταν, σπιρτάκι, ένα σπιρτόκουτο. Ακούς, η φωτοβολίδα λένε εδώ και φίλος μου Νεσμηνιώτης εδώ. Ήταν πρώην Πανιόνιος και τώρα Παουκτζής και είναι Παουκτζής. Μου λέει πρέπει να ήταν προβοκάτσιο, πρέπει να ήταν γάβρο. Πρέπει να ήταν γάβρο. Βέβαια, ρε φίλε, 100%. Εννοείται. Με ασπρόμαυρη φανέλα. Βγήκε ένα Αθηναίος. Με φανέλα του Πάου και τα λοιπά. Βγήκε ένα Αθηναίος στην εκπομπή και τσατίζεσαι. Γιατί τσατίζεσαι? Βγήκε ένα Αθηναίος, ο παδός του Πανιονίου. Με τον Τίνο. Ο οποίος λέει θα πάρει ο Πάου το πρωτάθλημα. Τους έχεις πει ότι είσαι Πανιόνιος. Το τσεκάραμε φυσικά ότι είσαι Πανιόνιος. Έτσι. Τόση ώρα σ' αγαπούς και τα λοιπά. Μόλις είπες κάτι διαφορετικό που δεν του άρεσε. Δεν του άρεσε. Δεν του άρεσε Τίνο αυτό που άκουσε. Δεν μου λες τώρα αν πετάξει τίποτα ο Αριανός θα είναι Πάουξης. Δεν μου λες Τίνο, παλικάρι μου Τίνο. Μπορώ να πω εγώ τώρα σε επόμενο μάτσο Πανιωνίου να έρθω στο εντός έδρας. Να πω εγώ. Έλα. Να έρθω πάμε εγώ. Να το δούμε παρέα. Μαζί σου. Κανένα δεν θα έρθει. Στους πάνθυρες. Ναι, παλικάρι μου, στους πάνθυρες. Εμείς θέλουμε και να πετάξω μια φωτοβολίδα σε αντίπαλους οπαδούς. Να έχουμε καλές σχέσεις με τους Παοκτζίδες. Ηρακλής είμαι εγώ. Ηρακλής είμαι εγώ. Εγώ σας αγαπάω κιόλας. Εγώ είμαι Ηρακλής. Σας αγαπάω. Εντάξει. Όλη μέρα γυρνούσα με φανέλα Γκάρι Όουεν. Γιατί να χαλάσουν οι σχέσεις για μια φωτοβολίδα. Φρεάκου βρε μάτια. Ναι. Μπορώ να πω εγώ και να ρίξω μια φωτοβολίδα στους οπαδούς του Άρη μεθαύριο. Αύριο γίνεται. Και να τη βγάλω καθαρή και να φύγω. Δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρεις, φίλε. Δεν ξέρει, ρε φίλε. Εδώ μπήκε ο Ολυμπιακός με τους Παοξίδες. Όχι, ρε. Αύριο με τους Αριανούς θα μπει ένας Παοξής με τους Αριανούς και την πετάξει. Κάνουν τις ερωτήσεις για να απαντήσεις αυτό που θέλουν να ακούσουν. Κατάλαβες τι γίνεται, Τίνο. Αν πεις κάτι διαφορετικό, ενοχλούνται, ρε φίλε. Αν έλεγε όμως. Ενοχλούνται. Πετά τα μικρόφωνα, πετά τα ακουστικά. Μπαινοβγαίνουν. Αν έλεγε ο Τίνο. Λάτρευε το Καλαμάκι, τον Γκάρι Όουεν. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται. Με στη θύρα 3. Στο Άρης Πάω, θα ρίξω μια φωτοβολίδα. Άστο να τελειώσει τον Αθηναίο. Άστο να τελειώσει τον άνθρωπο. Να πω λίγο κάτι. Ναι, Τίνο. Και εκεί που έπεσε η φωτοβολίδα, πάει να οικογένειες με παιδάκια. Το ξέρω, ναι. Το είδαμε. Ναι. Και αν πετύχε να κάνει ένα παιδάκι, δηλαδή είναι κρίμα. Έτσι, δηλαδή, μπράβο, εντάξει. Μπράβο. Αλλά δεν ήταν Παοξής. Ναι, αλλά είχαν σηκώσει πανό κάποτε. Για κάθε καροτίδα μια φωτοβολίδα. Δεν σηκώθηκε ποτέ το πανό. Οι μπουρδες σου είναι αυτές. Δεν έχει σηκωθεί ποτέ τέτοιο πράγμα. Δεν έχει σηκωθεί. Ποτέ. Μια, ξέρω, μια φωτοβολίδα για κάθε καροτίδα. Ξέρω απ' έξω όλα τα πανό του ΠΑΟΚ. Ποτέ. ΠΑΟΚ Νάπολη σαν αύριο είναι πριν 30 χρόνια. Όχι ποτέ ξανά γούκο στην Τούμπα. Ξέρω απ' έξω όλα τα πανό. Μη μου λες χαζά. Μια φωτοβολίδα για κάθε καροτίδα. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο πράγμα. Ποτέ. Ποτέ. Φέρε φωτογραφία. Με το ίντερνετ και το διαδίκτυο πλέον. Δεν έχει σηκωθεί ποτέ. Βουλγάρικη σημαία έχει σηκωθεί. Ό,τι θε να το δεχτώ. Τέτοιο πράγμα δεν έχει σκοθεί ποτέ. Εγώ έχω σηκώσει πάνω σε Ηρακλής Ολυμπιακός εγώ μόνος μου. Τι πάνω. Βρες φωτογραφία. Ναι, εντάξει. Το 82 δεν έχει σκοθεί ποτέ.
Το 82. Δεν έχει σηκωθεί ποτέ. Αν σου φέρω παοξί. Ναι. Να σου το επιβεβαιώσω. Φέρτο μου εδώ στην εκπομπή, ρε φίλε. Εδώ στην εκπομπή. Θα πληρώσω διπλά τη χορηγία. Καλά τον απειλή. Και φάτε και σκάστε και όλοι που 61. Τον απειλή. Μην με σκάσει τώρα. Όχι, δεν απειλώ. Φέρτο να. Ορίστε, σε προκαλώ. Ευχαριστούμε τον φίλο Πανιόνιο. Γεια σου, Τίνο. Να σε καλά, καλή τύχη. Πανό λέει. Έτσι το πετάει, σου λέει. Πετάω την παρόλα. Αλλά ξέρει τι θέλουν. Δεν θέλουν παοξί εδώ πέρα να του τη λέει. Θέλω το δέχεται αυτό το πράγμα. Υπήρξε πανό. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο πανό. Ποτέ δεν υπήρξε τέτοιο πανό. Εγώ θα σου φέρω τον στο Άρης Γκομπλάσκα υπήρχε πάνω, Σαντάμ κάτσε καλά. Βγες και πες μου ότι δεν ίσχυε αυτό το πράγμα. Σαντάμ. Τα θυμάμαι απ' έξω όλα. Στα παπάκια μου. Όλα. Στα παπάκια όλα. Ένα, να μην το αποκλείεται. Ένα. Όχι, αποκλείεται. Σου λέω εγώ. Αποκλείεται. Εγώ έχω σηκώσει πάνω Ηρακλής Ολυμπιακός ναι. ή 82-83. Ναι. Αμφιβάλλω αν το ξέρει κανένας Ηρακλειδές. Δεν ήταν τότε η εποχή με ίντερ και τα κινητά που τραβούσαν όλοι. Που αν πάω σήμερα την άλλη μέρα θα με έχουν παντού όλα τα site. Τελευταίο. Να καλημέρα. Μαο, στο Γιουρόπα με μπουγάτσα και κακάο. Μαο. Μαριέ. Ναι, αγόρι μου. Πες τους ρε Μάρια, αγόρι μου, μια αλήθεια. Αυτή ήταν η Παπ Ντε Μπορίσοφ. Δεν ήταν Μπάτε Μπορίσοφ. Παπ Ντε Μπορίσοφ ήταν. Παπ Ντε Μπορίσοφ. Παπ Ντε Μπορίσοφ. Παπ Ντε Μπορίσοφ. Παπ Ντε Μπορίσοφ. Καλημέρα. Ωραίο. Ωραία παρουσία. Πώς γίνεται στο 89 του αγώνα πάντα της εκπομπής να τον τζατίζεις? Στο τέλος της εκπομπής πώς το κάνεις, στην αρχή αυτό? Αυτή είναι άρχισε έτρεμε, έκανε. Σήμερα είναι τσατισμένος από το καλημέρα. Όχι, φίλε. Κοίταξε. Για τον 484. Εσύ όταν κάνεις την καζούρα την κάνεις με πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Εγώ μπορεί να είμαι άγαρμος. Αυτή είναι η διαφορά μας 484. Αλλά δεν μπορώ να κάτσω να σκάω. Είναι τι ύφος εκπομπής θέλουμε να κάνουμε. Θέλω να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θες να μιλήσουμε για την Μπαρσελόνα η οποία κατέχει ένα ρεκόρ, παιδί μου, όχι ποδοσφαιρικό. Έχει γίνει κάτι συγκεκριμένο με την Μπαρσελόνα και ευρωπαϊκούς θεσμούς. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Θες να μιλήσουμε έτσι. Θες να μιλήσουμε για Σούπερ Τίφο, Κομάντο Ούλτρα Κούρβα Σουτ. Τι θες να μιλήσουμε για προγράμματα, ό,τι θες να μιλήσουμε. Αλλά το πηγαίνει κουβέντα έτσι, δεν μπορώ να κουρνιάζω, φίλε. Πετάω άλλος μια παρόλα ότι ξέρεις τι, υπήρχε ένα πανό για κάθε καροτίδα, υπήρχε φωτοβολίδα. Δεν υπήρξε ποτέ αυτό πανό. Το πετάει όμως και σου λέει δηλαδή, από ποιον το ξέρουν. Ψεύτης. Και ψεύτης και κλέφτης. Όχι, κλέφτης δεν είναι. Δεν είναι. Θα φέρει χορηγό. Ενώ 164 που βρίζει εμένα καλό. Ούτε ο 164, εντάξει τώρα, ρε. Λέει ο 164. Τους δύο διπλανούς σου ακούω, Χρύσανθε. Εσύ είσαι η σαύρα της παρέας που πρέπει να κάνεις ψυχικό για να πας με τις φίλες της. Στο τέλος όμως ξέρεις τι γίνεται 164. Η σαύρα, γεύεται. Η σαύρα τρως, φίλε. Επίσης θα σου πω και κάτι ακόμα. Τους διπλανούς ακούς. Χρύσανθε και χρύσανθε. Όλη την ώρα. Είναι σαν αυτούς που λες. Εγώ αυτήν. Δεν την κάνουμε την πατσάβουρα και τα λοιπά. Και μετά μόλις φεύγει, τη στέλνεις μηνύματα. Θα βρεθούμε το βράδυ. Άιντε, παίρνω τα παουξάκια τώρα μέσα. Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες. Α, εγώ. Injection service. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος φροντίζουν και το εξοχικό σου. Το οποίο προφανώς και το έχεις κλείσει. Και σου στη δίνουν την ευκαιρία. Έχω ένα εξοχικό. Με 80. Φας καλά. Άντε ρε τσιλούλη, πάμε. Λοιπόν, με ασφάλειες από 80 ευρώ μπορείς να ασφαλίσεις την εξοχική σου κατοικία για ένα χρόνο από κλοπές και πυρκαγιές, πλημμύρες και 25 ακόμα περίπου καλύψεις. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2130-278-279. Θωμάς Τόντον, Θεούλης, οπαδός του Ηρακλέους και της Λίβερπουλ. Για το ψαλίδι της Σιριζέρτ στην Football League για να πληρώνουν 4 εκατομμύρια να βλέπουμε τα μωρά του Δόνη, κανένα σχόλιο, αλλά οι αναβολές στις δίκες με Ρινάλντι και Σιλά. Πέρσι η ΕΡΤ έδινε το 1/10 των χρημάτων, Θωμά Στόντον. Δεκαπλάσια παίρνεις φέτος. Αυτό λέει. Όχι. Απλά περίμεναν περισσότερα. Πέρσι στη Football League έδινε το 1/10. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Παναθηναϊκός είναι. Εδώ άλλαξε ο νόμος για να μείνει στην κατηγορία ενώ έπρεπε να είχε πέσει άφτανδρος. Έτσι, έτσι. Ήρθε ο Μοσκοφυσή. Λοιπόν, να δώσουμε. Ορίστε. Ο Μοσκοφυσή, ναι. Λοιπόν, τους νικητές στις σημερινούς διαγωνισμούς. Μισό λεπτό. Α, ναι. Ναι, παλικάρι μου, να ψυχούλα μου. Το πανό στείλαν. Ετοιμαστε. Το πανό που λες. Γεια σου, ρε Χρήστο. Το πανό φωτογραφία. Για κάθε καροτίδα, μια φωτοβολίδα στα τυριά. Να το πάω. Γελά, πρέπει να τρέπεσαι. Χρήστο! Είναι από το aelfans.com. Ναι, να το πανό. Για να δούμε. Ναι. Να το δω. Υπάρχει το πανό. Ναι. Σε ξεφτιλίζει αυτή τη στιγμή ο Μάριος Ασλαμής στο 90. Ναι.
Σε εκμηδενίζει. Σε ποιο μάτς είναι αυτό, τι είναι αυτό. Προφανώς με τη Λάρισα. Για να δω, ρε φίλε, άνοιξε λίγο την εικόνα. Άνοιξε την εικόνα. Άνοιξε την εικόνα. Μήπως είναι μοντάζ, ρε. Φέρε το πιο κοντά, ρε φίλε. Φέρε κοντά, ρε. Πάμε λίγο. Στη μούρη του, πάνω. Aelfans.com. Μια φωτοβολίδα για κάθε καροτίδα. Ύμνος. Ύμνος. Ζητώ συγγνώμη. Στον ανθρωπισμό. Ζητώ συγγνώμη. Δεκτή. Έγινε αυτό. Το θυμάσαι αυτό δηλαδή, το πανό. Φοβερό. Να το κι άλλο στο στυλ. Χρήστο. Φοβερό. Μιλάμε τώρα. Θα αυτό το μικρό πανάκι, α πούμε, το θυμάται όλο ο κόσμο. Φοβερό. Είναι, φοβερό. Υπάρχει όμω. Okay. Υπάρχει, φίλε. Λάθο τη γνώμη. Συγγνώμη. Τούμπα είναι αυτό. Τούμπα είναι το μάτι. Ζητώ συγγνώμη. Φωτιάδη, δεν σου επιτρέπω να θυμάσαι τίποτα πάνω από 1,5 ευρώ. Ζητώ συγγνώμη, εντάξει, οκ. Ναι, όχι, ζητώ συγγνώμη. Αν δεν είχε φωτογραφία, όλα θα φέρανε εντυπώσει. Θα το πω και άλλο. Σου λέω. 82 ξέρει το παπλό εγώ, Ηρακλή Ολυμπιακό. Θυμάσαι το πανό δηλαδή σε μπάτσο του Πάοκ, είναι φοβερό. Καλά, το μέχρι τώρα έλεγε δεν υπήρχε. Γιατί μια φορά άνοιξε η κόκκινη. Τώρα έλεγε δεν υπήρχε. Το φοβερό είναι ότι το θυμάμαι ναι. Ή ότι υπάρχει. Τρομερό. Απίστευτο. Λοιπόν. Δε φίλε, εγώ όταν έβλεπα ελληνικό ποδόσφαιρο. Και κλείνουμε με τον φίλο τον Γιώργο. Για, πες μας, ο οποίο λέει Χρύσανθε, σε βρίζουν γιατί είσαι ο μόνο που του τα λέει. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Τώρα μα αποστόμωσε. Σε αποστόμωσε Ασλαμή. Είναι γράφω 1-0 Ασλαμής, 3-0, 3-0 Ασλαμής Παπαδόπουλας, 3-0 με το πανό το οποίο ήρθε βέβαια αριανάκια. Δέχομαι τη συγγνώμη του, ναι. Δέχομαι, ο Παπαδόπουλας όντως μου είχε πει πανό απίστευτα του ΠΑΟΚ, απίστευτα, που δεν τα θυμάται ούτε αυτός που τα η έκανε. Η αλήθεια δεν είναι και πολύ μεγάλο. Σου λέω σε ποιο μάτς είναι. ΠΑΟΚ Λάρισα θα είναι, ρε φίλε, τι το θυμάται τόσο έντονα αυτός που λέω. ΠΑΟΚ Κάρης και σηκώσανε για τριβιά. Δεν είναι κάτι να σηκώθηκε όπως το Καραϊσκάκι την προηγούμενη Κυριακή, ας πούμε, τσιράκια και τέτοια. Να σου πω αυτά τα καινούργια δεν τα θυμάμαι. Μα σου μένει έντονα σαν εικόνα. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, θυμάται τα πιο παλιά. Αλήθεια είναι αυτό που λέω. Να σου πω τι έφαγα 25 Μαρτίου. Του 84. Μπακαλιάρο. Προχθές δεν θυμάμαι. Μπακαλιάρο. Κι όμως. Τι. Είχα φάει σουβλάκι, αυτό θυμάμαι. Ναι, ναι. Πίστευτο. Τέτοια μέρα. Ωραία. Λοιπόν, το Βασίλειο των Μπέργκερ. Παραγγελίο, πάτε ένα automatic. Για να μην ένα τελευταίο. Το Βασίλειο των Μπέργκερ στην Καλαμαριά. Το Μπέργκλερ στην Μεταμορφώσεως 5. Που και σήμερα θα είναι σε ετοιμότητα και σας περιμένει με πολλά και εορταστικά πουσουκού. Μπέργκερ. Απίστευτα, πραγματικά ονειρικά, με 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και τηλέφωνο για ντελιβεριά για τον Μπέργκλερ 2314-007-722. Να θυμάσαι τον πράκτορα, έτσι, 007 και 722, μπροστά 2314. Είναι ακριβώς δίπλα από το Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, το Μπέργκλερ. Προσφέρει τους νικητές των σημερινών διαγωνισμών. Με μουσική ανάσα από Χρήστο και όση με Nashville fucking pussy. Στους Nashville fucking pussy πηγαίνουν οι Λάζαρος Λαζαρίδης και Γεωργία Χρυσουλίδου. Γεωργία Χρυσουλίδου και Λάζαρος Λαζαρίδης. Η αγάπη άργησε μία μέρα. Αύριο βράδυ Radio City. Διπλές προσκλησούλες με ταυτότητα να παγαίνετε. Λία Λουβαρή και Μαρίνος Δημητρακόπουλος. Μαρίνος Δημητρακόπουλος και Λία Λούβαρη. Ευχαριστούμε το Punk Rock Bar Μπάτε Σκύλι στην Ολύμπου 61 που στήριξε την σημερινή εκπομπή. Και ο Παπαδόπουλος θα πάει μετά και πάρα για κούτρα μπύρες. Έτσι. Χρήστος Κιώσης έκανε πραγματικά τα μαγικά του απόψε σήμερα στα Dex και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Μιχάλης Φωτιάδης, ζωντανός θρύλος του Απόλλωνα Πόντου και του Τριαδίου, ήταν και αυτός κοντά μας. Αδέρφια, να έχετε ένα bloody rocking weekend.